Εδώ είμαστε. Όντως. Επιβεβαιώνει ο συνάδελφος. Κι εγώ. Βάζω την υπογραφή μου. Ναι. Εδώ είμαστε. Όλοι εδώ είμαστε. Πάρα πολύ κοντά στο τρίτο αντάμωμα Κωνσταντινουπολιτών. Ναι. Πάρα πολύ κοντά πλέον. Νομίζω ότι δεν γίνεται να ανατραπούν τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγώνων. Τρίτο διαδοχικό. Τρίτο διαδοχικό. Τέταρτο διαδοχικό σε ρή τελικό η ΑΕΚ. Να, ναι. Είναι και αυτή μια επιτυχία για την ΑΕΚ. Βέβαια. Μαζί με τα δοκάρια, τα υπόλοιπα. Ναι, ξέχωρα ότι έχασε τους δύο. Από τον ΠΑΟΚ. Ναι, να τον πήρε νομίζω και κλεισμένο το θηρόν. Δεν είχε κόσμο στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Με Καλογερόπουλο. Μια ΑΕΚ που διανύει μια τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας, όπως διάβαζα από συνάδελφο εξ Αθηνών. Ναι, γιατί όχι. Άμα είναι έτσι, αυτοί ξέρουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε μεγάλη ομάδα. Εμείς κερδίσαμε. Αποκλειστικά μόνο εδώ. Βασικά, αγάπη, γιατί δεν κάνεις πρόμο την εκπομπή. Είμαστε το ΠΑΟΚ 24. Αφού όταν το λέω, μου λες, το λες υποτονικά. Ναι, ξύπνα λίγο. Αφού μπορείς. Προφανώς. Ναι. Έχω την πιο ωραία φωνή και τους τρεις. ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε. Σταύρος Κόλκας. Δεν πείθεις, δεν το λες. Να ορίστε αυτό το με κόβεις, να κάνω μετά. Δεν ξέρω όμω. Φάνηκε μου κάτι. Όχι, εγώ θέλω να το λέω έτσι ήρεμα. Να μας ακούσει άλλος και να είναι ήρεμος. Άκουγε πριν το χρήσατο. Άκουγε πριν το χρήσατο που πρέπει να το χαμηλώσει εκεί που μιλάει και να το δυναμώσει όταν μιλάνε οι άλλοι. Πρέπει να φωνάξει για να πει. Ναι, λοιπόν. Όχι, εμείς είμαστε άλλο ύφος. Εμείς καλά, είμαστε infotainment τώρα, δεν τους βλέπουμε. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Mm. Σταύρος Κόλκας δεξιά. Mm. Εγώ είμαι στη μέση καταρχάς. Ναι. Στέργιος αριστερά, Αναστασιάδης. Mm. Το καμάρι της Ερών, πώς σε λέει. Θα σε πω κι εγώ έτσι. Εγώ θα πω το καμάρι της Βασιλής Όλγας. Εντάξει. Δεν είναι, του καμένου σπιτιού, έτσι δεν είναι η γωνία. Η καμένη γωνιά, βέβαια. Όταν παίρνουμε σε καταταξί, εδώ πάμε εκεί στην καμένη γωνιά, κοιτάω. Το ξέρω όλοι οι πόλοι, φίλοι. Του καμένου σπιτιού. Τα καμένα σπιτιού αυτά δεν θέλει και πολύ. Καλά για σένα, γεγονός δεν είναι. Ένα χαρτομάτι, λέει, υπόθεση είναι, δεν λέει κάτι. Ένα χαρτάκι. Τώρα τελευταία πριν βγω από το σπίτι, μπαινοβγαίνω 5 φορές να δω το τασάκι γίνεται η κουζίνα. Θερμοσύμφωνος. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν έχω θερμοσύμφωνο, ευτυχώς. Δεν έχεις θερμοσύμφωνο. Ευτυχώς, όχι. Τι κάνεις, το φυσάς για να κρυώσει. Το έχω συνδέσει αλλιώς. Έχει φτάσει το αέριο στη Βασιλή Σόλγα, δηλαδή. Δεν έχουμε αέριο συνήθως. Αλήθεια. Κάτι αφού είναι παλιά τα κτίρια. Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλεις, να κάνεις, να πάρεις άδεια από τον ιδιοκτήτη. Εμείς στο ενίκιο, ταπεινά παιδιά είμαστε. Φτωχά. Ναι. Βάλτε στο πρόγραμμα του Δημάρχου της νέας πενταετίας. Στην νέα πενταετία πρέπει να. Δωρεάν αέριο για όλους στο κέντρο. Εύκολο αυτό. Μια συμφωνία με την εταιρεία αερίου. Σαν δήμαρχος τότε. Ναι. Ο Πούτιν είναι φίλος μας, θα βοηθήσει και με κανένα αγωγό, ειδικά για καλά, και το κέντρο. Από τον Ιβάν φέρνει έξω δεξιά αγωγό. Δύο μέρες δουλειά. Α, δύο μέρες, όχι τρεις. Πιο πολύ είναι μέχρι να βρει τον πρόεδρο. Ναι. Αυτό. Το ένα να βρει τον πρόεδρο. Δύο μέρες δουλειά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τέλος πάντων, παιδιά. Σας ενημερώνω. 2-0 κέρδισε κιόλας. Με γκολ Λεό Μάτος. Σοκ, αποκλειστικό. Τον μιλήσαμε χθες. Μου έστειλε ένας φίλος ότι. Δεν το θυμάμαι ότι είπαμε, να σου πω την αλήθεια. Ότι είπαμε ότι αυτό το μάτς είναι κουτί για Μάτος. Εγώ το είπα. Ναι. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Ναι, μπράβο, ωραία. Και ναι, δώσαμε λέει λεφτά στον κόσμο. Εμείς δεν το ξεχάσαμε, βέβαια. Εγώ έπαιξα με Βιερίνια. Δεν είναι. Το καταλάβαμε, αγάπητε, επί τη Βιερίνια. Καλά, στο σου που έκανε. Με παρακολουθεί, ρε. Και αφού και εγώ σε στάθηκα. Και ο Λουτσέσκου που γύρισε. Δηλαδή. Από την αγανάκτησή σου. Ναι, ρε. Το βλέπω να μπαίνει. Εγώ σου έδωσα Μάτους και δεν έπαιξε. Δεν το θυμάμαι κάτι. Πιστάβεσαι, έπαιξε, όχι. Όχι, εγώ έπαιξα και. Άστα, δεν και άλλη φορά με το Μάτος. Σε κόρνερ λέω ότι πρέπει για Μάτος αυτή η φάση. Ναι, στην επόμενη φάση πήγε. Και το έβαλε. Ναι. Όχι, εκεί στο Βιερίνια το πίστεψα και γυρνάω και βλέπω το Στέργιο με κοιτάει. Δηλαδή, εσύ περιμένεις εκεί. Τι έχω παίξει εγώ, καταλαβαίνεις. Μα ξαφνιάστηκα. Ξαφνιάστηκα. Με τη χώρα τη πυρήνη σου ήσουν, ναι, όταν το ναι, ωραία. Το μόνο που δεν έκανες είναι να πάρεις το λάπτοπ να το πετάξεις στον αρχικό στο κεφάλι. Ναι. Το περίμενα μετά από κάτω να την τα πω λιγάκι, γιατί δεν. Σούτ εκτός περιοχής. 14 απόδοση. Βόρο. Και 20 το απευθείας φάουλ, να ξέρετε. Σας ενημερώνω. Στίχημα. Ναι, εννοείται. Στίχημα. Ο χορηγός μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Πολλά μπορούμε να πούμε. Έχει πολύ ψωμί το χθεσινό παιχνίδι, είναι αλήθεια. Και τα γύρω-γύρω έχουν πολύ ψωμί. Ναι. Σβιντέσκι, φίλε. Εντάξει, μωρό, τον φάγανε τώρα επειδή μπήκε σε λάθος πούλμαν. Συμβαίνει. Ήταν εκεί με το κινητό, δεν κοιτούσε.
Ήρθε ένα πούλμαν και μπήκε. Ναι, βέβαια τώρα να μου πει από την άλλη, ο Ιβάν Σαββίδης έχει κάνει τόσο αγώνα για αυτό το πούλμαν, το έχει κάνει το δικέφαλο και ένα τεράστιο, το πιο. Πρώτα απ' όλα είναι ο kit. Του λες που να πάει και πάει, δεν οδηγάει κανείς. Εντάξει, μωρέ, παιδιά, μπερδεύτηκε τώρα το παιδί. Για μένα ήθελε να κάνει πλάκα στους παίκτους του Αστέρα Τρίπολης. Να μπουν και να το δουν μέσα, να του περιμένει. Ναι. Να μην του αφήσει να χαλαρώσουν. Του είπαν εκεί η security staff ότι είναι λάθος πούλμαν, μην μπαίνει. Εκεί βγήκε το παιδί μια χαρά. Ναι, πρώτα απ' όλα στην Τούμπα δεν φεύγουμε με πούλμαν, ξεκινάμε τα βασικά. Όχι, φεύγουμε η ομάδα πούλμα, φεύγει θα, με πούλμαν. Ναι. Εδώ και 2-3 χρόνια, 3 χρόνια βασικά, ναι. Η ομάδα φεύγει με πούλμαν, πηγαίνει η Μακεδονία Παλάς, αφήνουν τα, εκεί έχουν τα μάξια και φεύγουν. Εγώ γιατί βλέπω παίκτες να φεύγουν με μάξια. Δεν τους βλέπεις να φεύγουν με μάξια, δεν συμβαίνει αυτό πλέον. Εγώ είδα τον Μπέργκα και τον Λεμιό της Παλάς να φεύγουν με μάξια. Ήταν εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής, Σταύρο. Από ένα βράδυ, εντάξει, μια τυχαία, δύο-τρία παιδιά. Ναι, εμείς δουλεύουμε πάνω, παιδιά, δεν βλέπουμε πώς. Και εγώ πάντα πάνω είμαι. Απλά το έχω μάθει τα τρία τελευταία χρόνια. Έχει τύχει πέντε φορές να τους πετύχω, ας πούμε. Τους περιμένει το λεωφορείο στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Πολλές ώρες πριν. Τους πάει, το βλέπω, τους, πάει τους φέρνει. Και αυτό ξεκίνησε μετά από μια αντίδραση φίλων του ΠΑΟΚ. Είναι από 2-3 χρόνια. Παραπάνω, 3 χρόνια σίγουρα είναι. Κάποιες επιθέσεις σε αυτοκίνητα παιχτών. Οπότε τα έχουν τα αυτοκίνητα στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Καλά, μπορεί να φτάσουν τα παουξάκια και στο Μακεδονία. Καλά, δεν είναι και. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν έχουν λόγο πλέον. Εντάξει, για μένα καλώς γίνεται αυτό. Να μεταφέρει τη ομάδα και να φεύγει μαζί και μετά κάνει ό,τι θέλετε. Πάτε δίπλα στην καντίνα. Πολύ καλή. Πάρετε κανένα βρώμικο γιατί πολλοί την προτιμάνε. Άλλο τέτοιο σκηνικό. Τους Φιντές ήταν ένα. Ο Ακπόμ που έκανε εκείνο το ωραίο, το καημένο που πήγε να κάνει το σουτ, αλλά του βγήκε κάπως. Τα επιρώτικα που χώρισε. Ναι, του βγήκε πάλι κάπως περίεργο. Ναι. Σίγουρα θα το κόψει από αυτό και θα βγει στο social media, δεν υπάρχει. Ναι, νομίζω γελούσε και ο Ακπόμ όταν κατάλαβε. Ο Ακπόμ, ο οποίος είναι. Δηλαδή, αν ήταν NBA-er, ναι. Θα ήταν κάθε εβδομάδα στο Σάκ είναι full. Ναι, κανονικά. Κάθε εβδομάδα. Κανονικά. Η θεότητα αυτή. Ναι. Αν τον καλύψει ο Σακίλ, μπορεί να κάνει καμιά ένθετο. Κοίτα, επειδή προχωρήσατε τα βλέπα για το site, 6 διαφορετικά παιχνίδια είναι που έχει κρατήσει ο ΠΑΟΚ για Twitter, Instagram, τέτοια. Αν τα πάρεις αυτά όλα μαζί, και είναι και ένα συνολικό βίντεο με 5-6 φάσεις μέσα. Είναι πολλά δηλαδή. Ωραίος είναι ο Τσούμπα. Τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ χθες. Μπίζεσβαρ. Αποθέωση για Κάνια σε όλο το γήπεδο. Μπίζεσβαρ είναι ειδικό σε ένα νέο συμβολέον. Μετά τον Μπαλεζά. Έκανε το Μαλεζά πέσει στα μπουζούκια. Παίρνει από το χέρι τώρα τον Κάνια. Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση δική του από 1-1 και έγινε τριετές κλειστό. Ο άνθρωπος είναι θεότητάς του, ναι. Και τώρα σήκωσε χέρι για την ώρα που έβγαινε ο Κάνιας. Αποθεώθηκε ο Κάνιας από όλο το γήπεδο. Άμα ανανεώσει και τον Κάνιας. Ναι, βγαίνει ο Κάνιας, σηκώνει τα χέρια πίσω στην αρχή χαλαρά. Και με το που βλέπει ότι σηκώνεται όντως το στάδιο. Ακόμη περισσότερο ρε παιδί μου. Έδωσε το παιδί. Ωραίο ήτανε. Γι' αυτό θεότητα πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Έπεσε στα χέρια μου μια εφημερίδα το πρωί. Δεν θέλω να αναφέρω ποια είναι. Είναι έξαλλος αστέριος, θα σου πει. Ξεφυλίζει βαθμολογία παιχτών. Ίγκασον 4. Οκ. Okay. Βαρέλα 6. 6 ο Γιαννούλης. 6 ο. Με 10 το κορυφαίο. Με 10. 6 ο. Ο Μίσιτς. Ο Ακπόμ. Ο Ακπόμ. 6. 9 ο Μάτος, εντάξει. Okay. 6 ο Μίσιτς, 7 ο Κάνιας. Εντάξει, φίλε, όπως βλέπει κανένας το παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, δεν είναι λόγος να είσαι έξαλλος. Όχι, δεν είμαι έξαλλος, απλά το σημειώνω, μπορεί το σημειώνω, να είσαι για το ότι ο διευθυντής των αθλητικών των μέσων του Ευάγγελου Μαρινάκη λέει ότι ο Κουμπαράκης έδειξε 4 και κράτησε 6 λεπτά. Τη στιγμή που στα 4 λεπτά το έχουμε σημειώσει και αυτό, ναι. Όχι, κοίταξε, περίμενε. 2 και 46 καθυστερήσεις, ναι. Κάνει το φάουλ ο Ιγκλέσιας. Ναι. Και μέχρι τα 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα είναι κάτω. Κάνει τον ψόφιο. Ναι. Και βρέθηκε άνθρωπος και έκανε αυτό το πράγμα. Ότι έδωσε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Ναι. Ότι κράτησε παραπάνω 2 λεπτά έτσι. Ναι. Του κάπου ναι. Στο κουμπαράκι. Το ότι έγινε το φάουλ στο 2 και 46 προφανώς σύμφωνα με το συγκεκριμένο που 20 χρόνια όταν ο Ολυμπιακός ρήμαζε όλη την Ελλάδα. Και είχαμε αναλύσει ποδοσφαιρικές, τι ωραία, και ανάλυση. Αυτό, και τα half, και τα back, και τα project, τι ωραία. Ξαφνικά το έχει γυρίσει το χαρτί και αναλύει άλλα θέματα, αυτοί οι αντικειμενικοί που μου αρέσουν. Έπρεπε προφανώς με το που σηκωθεί ο Ιγκλέσιας, στο 4 και 10, να σφυρίξει τη λήξη. Ναι. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ο Ιγκλέσιας, ο οποίος έκανε τον νεκρό, βέβαια, γιατί ναι. Κατάλαβε ότι έκανε φάουλ για κάρτα, που είναι δεύτερη, και δεν θα παίξει. Α, σύμφωνα με τον αντικειμενικό δεν υπάρχει ούτε φάουλ. Να συνημερώσω. Ούτε φάουλ και αυτό. Ναι, φτάνει. Ναι, δεν έκανε τάκλιν στην καροτίδα, ρε παιδί μου. Ήτανε... Ναι, απλά κράτησε ένα χέρι, ναι. Το πήγε βόλτα και έδειξε τον ναι. Παίκτη που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ναι, εντάξει.
Δεν είναι. Αυτοί ποντάρουν σε όσους δεν έχουν εικόνα αγώνα. Αυτή είναι η τακτική τους. Για αυτούς μπορεί να είσαι έξαλλος. Τώρα για τον άλλον με τη βαθμολογία. Όχι, τώρα μην κατάλαβε τι είδε. Δεν είπα ότι είμαι έξαλλος με τη βαθμολογία. Απλά το ανέφερα. Με το συγκεκριμένο είμαι έξαλλος. Εντάξει. Mm. Οι άνθρωποι δεν έχουν χάσει την επαφή. Μάλλον μια χαρά τα ξέρουν, αλλά είναι αυτό που είπες. 20 λέει να τσιμπήσουμε που δεν έχουν εικόνα. Κέρδος είναι. Ναι. Τέλος πάντων, πολλά έχουμε να πούμε για το παιχνίδι. Το σε μια περιφέρεια που βάζει ψηφιότητα ο αδερφός του. Φουκουσκωτά. Φουκουσκωτά. Έχουμε Ευάγγελο. Τι γίνεται, ρε. Έχουμε και έχουμε και Σταύρο Κουσκωτά. Σαλαρέλης. Τι γίνεται. Δεν φορμέ. Κανα μπατζανάκι, κανα τέτοιο όνομα, γιατί να μην το δοξάσουμε. Τι να ψηφίσει τώρα, ρε, ο παδός του Ολυμπιακού. Τίποτα, φίλε, μπερδεμένο. Ψηφίζει το κοκαλέικο, ψηφίζει. Μα ένα κέικο. Ή κοσκοτά. Ο Γουλανδές δεν έχει τίποτα. Το φάγα τον άνθρωπο του Κοσκοτά. Σας έφερε και τέταρη και το κλείσετε μέσα. Προτάσω. Από τότε φίλε ξεκίνησε ο πόλεμος του Ολυμπιακού. Ναι, ρε. Τα πέτρινα χρόνια. Μας κυνηγά θεοί και δαίμονες. Εκεί έχουν ένα πέρθαματάκι. Εδώ και δεν κατεβαίνουν τέτοιοι δικοί μας. Ποιον? Ούμενος. Εδώ κατεβαίνουν πιο απλοί άνθρωποι. Εδώ κατεβαίνουν πιο απλοί άνθρωποι. Και Γιώργος Γκαλή μας. Μεγάλος ο κύριος Γιώργος, εντάξει. Ναι, γιατί όχι, να κατέβει. Γούμενο μέσα είμαι. Πού, Θεσσαλονικής. Δήμο Θεσσαλονίκης. Ή ωραίο κάστρο. Ωραίο κάστρο. Θεσσαλονίκη τον θέλω, να το χαιρόμαστε όλοι οι πόλοι. Ωραίο κάστρο θα τον έχουν. Μιλάς τώρα για δήμαρχος ή για δημοτικός σύμβουλος. Δήμαρχο, ε. Ποιος άλλος πρόεδρος θα πω. Ο Λάμπρος ο Γράντας. Τα φιλιά μου στον Νίκο. Λάμπρος Κόρδας. Περίπα το φίλο. Στη Γαλλία 80%. Δαγκωτό. Δαγκωτό ο Λάμπρος. Δηλαδή αν ανακοίνωνε σήμερα ο Λάμπρος ότι κατεβαίνει, πιστεύω δεν θα έμεινε άλλος υποψήφιος. Τίποτα, δεν κάνω. Όλοι στο φόβο της ξεφτύλας θα... Τι κάνουμε, ναι, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Έχει και η πόλη μας. Όντως, αλλά είναι λίγο άτολμοι. Δεν ξέρω γιατί δεν τολμάνε να προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται στον Πειραιά. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Λιμανάκι έχει και εκεί. Έχουν τα προβλήματά τους. Μπαίνουν πλοία, βγαίνουν πλοία. Συλλαμβάνονται πλοία. Ξεφεύγουν μόνο τους τα πλοία. Έχουν προβλήματα, φίλε, στον Πειραιά, να ξέρεις. Μας πήρε και ο άλλος το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το θέλαμε και αυτό. Το θέλαμε και αυτό. Θα πάμε πάνω της Αλεξανδρούπολης όμως για να έχει στάση εκεί. Έχουν προβλήματα, σου λέω. Έχουν πολλά προβλήματα. Μας το πάρει ο άλλος όμως και αυτό. Λες, το πάρει και δεν μας το αφήσει. Δεν τρέπεται λίγο. Τέλος πάντων, η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα καθαρό σκορ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το 1,5 πόδι στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ένας τελικός που θα γίνει, πού θα γίνει, Στέλιο. Κοίταξε, από ό,τι λένε στο ΆΚΑ θα γίνει, Σταύρο. Ναι. Έτσι, αν δεχόμαστε να το συζητήσουμε να πάμε αλλού, δεν. Γιατί δεν πάει κάποιο στην επαρχία που του αρέσει και του κύριου Μελισσανίδη η επαρχία. Βόλο δηλαδή, πάλι. Θα μου άρεσε, λέει, να το πάρει κάποια ομάδα από την επαρχία. Ναι, ήδη, στην επαρχία, πρόεδρε. Ναι, που το είπε μετά το μάτς. Επαρχία είμαστε κι εμείς. Επαρχία είμαστε. Ας γίνει Καφτατζόγλιο. Ωραίο το Καφτατζόγλιο. Θα γίνει άλλωστε και ανακαίνιση σύντομα. Να μην χρειαστεί πάλι ο κόσμος του ΠΑΟΚ να κατέβει μετά. Όχι άλλο να μην χρειαστεί. Αγάπη. Γι' αυτό λέω Σταύρος, θα γίνει ανακαίνιση του. Θα βοηθήσουν και τα παιδιά. Θα βοηθήσουν τα παιδιά. Στο τρίτο αντάμωμα Κωνσταντίνων Πολιτών. Το Καφτατζόγλιο είναι εύκολο να το ελέγξει. Κοίτα, γλάστρα δεν υπάρχουν. Βάζει από το περιφερειακό του φίλου τη Ένωση. Mm-hmm. Αεροδρόμιο κατευθείαν. Αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Αεροδρόμιο. Δεν είναι όλοι. Όχι αεροδρόμιο. Πώς λέγονται αυτοί οι επιφανείς. Επιφανείς. Δεν είναι όλοι επιφανείς. Επιφανείς και τα παιδιά, περιφερειακό. Κάποιοι. Κάνει ένα πλάνο λίγο. Άκου να δεις. Περιφερειακό. Ναι, ΑΕΚ. Σε ακούω μεγάλη προσοχή. ΑΕΚ. Περιφερειακού. Έμπα μέσα, έβγα έξω, περιφερειακού. ΠΑΟΚ. Κέντρο Καφτατζογλίου. Ναι, από την κάτω μεριά, μια χαρά. Μέσα, όλα καλά και όλα ωραία. Όχι σοβαρά, είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ εύκολο. Αν κάνουν το λάθος και αφήσουν κάποιους φίλους της ΑΕΚ να μπουν μέσα στη Θεσσαλονίκη, κακό του κεφαλιού τους. Οι φίλοι της ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη ή από άλλες πόλεις. Από Θεσσαλονίκη. Θα βγω στο περιφερειακό, θα κάνω το stop. Είμαστε από εδώ, ναι. Γιατί είναι εσύ. Θα βγω από περιφερειακό, ρε. Ναι. Δηλαδή, στο, κάτσε εσύ. Τόσα χρόνια στο πάω, κάνεις ο ένας έμεινε από πάνω, ο άλλος από κάτω. Πέφταν πέντε κλωτσιές. Οκ. Ανθρώπινες. Ωραία. Δεν γίνονταν και μακελιό. Γέφυρες τέτοια δεν έχει το Καφτατζόγλιο. Δεν έχει γέφυρες. Γλάστρες δεν πρέπει να έχει. Έχει κάγκελα. Θα πρέπει να υπάρχει τίποτα. Θα προνοήσει κάποιος. Αυξημένη αστυνόμευση είναι. Ναι.
Ναι. Βάζουμε και ένα καγκελάκι. Ψηλό. Ψηλό. Ένα διχτάκι. Να ψαρέψουμε και λίγο αν χρειαστεί. Ναι. Το καθατζόκο είναι το πιο εύκολο σε πρόσβαση. Πάντως, όπως διάβαζε ένα μήνυμα φίλου του ΠΑΟΚ στο Facebook, αν γίνει τελικό στο Κατάρ, Σβιντέρσκι λίγο δύσκολο να φτάσει. Θα πει κανένα άλλο αεροπλάνο. Πάει Γρυλανδία. Εγώ Κατάρ ψήνομαι. Σόπα. Πήγαινα Κατάρ. Σόπα, ρε Σταύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σόπα. Να έχω δίπλα με έναν συνάδελφο σε ήχη να μεταδίδει το παιχνίδι. Όχι, ψήνομαι Κατάρ. Άμα θέλετε Κατάρ, Κατάρ. Θα βάλουμε ένα πλοιαράκι, πόσο να κάνει. Τι θα, τι θα βάλουμε. Μέρες. Το πλοιαράκι. Πλοιαράκι. Ναι. Είναι ο πλοιαράκι, ωραία. Το πλοιαράκι. Είναι το πλοίο και το πλοιαράκι. Ναι, ναι, ναι. Θα φτάσουμε. Ένα κουρασγενόπλοιο. Ναι, ωραία. Πέντε μέρες. Κουρασγενόπλοιο λέει. Δεν θα ψινώσουν. Όχι. Με καζίνο αυτό δεν θα κεμεί ούτε μπύλια. Τα ψηρίζαν όλα ρουλέτες. Τα φρουτάκια, κουλοχέρδες. Αυτό είδαμε προχθές. Το τιμόνι του καπετάνιου. Αυτό το είδαμε προχθές. Υπάρχει και πτήση Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τα παιδιά μας όλα πλούσια. Εντάξει. Μια κουρασγέρα. Πώς θα σου βγει η κουρασγέρα. Αγάπη μου, θα πάω κουρασγέρα, θα πει ο άλλος. Ναι, να κανονίσω το πρόγραμμά μου. Όχι, όχι. Με σένα, με τον Δημήτρη, τον Τάσο, τον Κώστα. Ναι, 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 ναι. Εύκολο. Πόσο χωράει ένα κουρασγερόπλαιο, το χωράει 5.000. Ένα κουρασγερόπλαιο θα νοικιάσουμε, δεν είναι τίποτα. Αν βάλουμε τις βενζίνες, τα διόδια. Και φτάσαμε. Το Κατάρ έχει μετά και αμάξι και λεωφορείο θέλει ή κατευθείαν λιμάνι. Τι λέμε, γήπεδο. Λιμάνι γήπεδο, σε πετάνε από το λιμάνι στο γήπεδο. Άλλο δεν ωραία, ενώ δεν είναι μεγάλη απόσταση. Καταρχήν το Κατάρ Σταύρο είναι η χώρα. Ναι. Δεν είναι. Έχει λιμάνι. Η πόλη είναι η Ντόχα. Έχει λιμάνι. Η Ντόχα. Ναι, η Ντόχα έχει λιμάνι. Έχει λιμάνι, λέει ο Χρήστος. Φτάνουμε κατευθείαν, φτάνουμε. Πάμε ταξάκι γήπεδο. Να, ωραία. Ναι, ναι. Τι, δεν κατάλαβα. Συμφωνώ. Εγώ ψήνομαι για Κατάρ. Το καταλάβαμε, Σταύρο, ότι ψήνεσαι για Κατάρ. Κάντε το Κατάρ. Να πάμε και στο Κατάρ. Ποια άλλη ευκαιρία θα έχουμε πάμε. Και ο Χρήστος μου είπε ότι δεν χρειάζεται να βάλεις μπουργκα. Βάζεις τέτοιο. Μόνο μαντήλα. Για γυναίκες λέμε τώρα. Α. Σκάλωσε. Κάτσε τώρα μέχρι να φτάσω στο ραδιόφωνο. Σκάλωσε. Όχι, παιδιά, θα γίνει τελικό στο ΆΚΑ. Όχι στο ΆΚΑ. Γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μπει στο πλοίο της αγάπης. Όχι, ρε, να σου πω κάτι. Καφτατζόγλιο, για να μην χρειαστεί πάλι ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ταλαιπωρηθεί να κατέβει με τα πούλμα, να ανέβουν αυτοί τη ΑΕΚ. Πώς θα ανέβουν. Θα αντέξουν να ανέβουν τόσοι όσοι του ΠΑΟΚ. Είναι και λιγότερα τα εισιτήρια. Από 12.000 θα του καφτατζόγλιο. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αν του με 100 φίλου του ΠΑΟΚ θα πούνε 99 θέλουμε ο ΆΚΑ. Αντί καφτατζόγλιο. Άμα το βάλει απέναντι. Ναι, αν μπει στην κουβέντα αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι τα εισιτήρια θα είναι ελάχιστα στο Καφτατζόγλιο. Χωράει νομίζω 26, 27, 28. 28 πες. 28. Από 12. Δεν θα... Ναι, θα είναι όντως λιγότερο. 12, ούτε 12. Ούτε 12. Από 9.000 Σταύρο. 9 και 9, 18 και νεκρές ζώνες. 9.000 αγάπη, ούτε για ζήτος. Ο ΆΚΑ δηλαδή πάλι. Πάμε ο ΆΚΑ να πάρουμε. Πέρσι, αν θυμάσαι, Σταύρο και αγάπη είχε ξεκινήσει από 13.500 και μετά από πιέσει των δύο ομάδων πήγε στα 17-18, αν δεν κάνω λάθος. 20 φεύγει, ήταν στο τέλος. Στο τέλος, ναι, αλλά κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται και φέτος. Εντάξει, έχουμε καιρό να το κουβεντιάσουμε. Ας έρθει και ο Παναλυτικός. Καλά, ναι, να απλά καταφέρουμε και... να κάτσουμε το 2-0. Και οι δύο ομάδες να καταφέρει και ΑΕΚ να αποκριθεί. Χάνει Λαμία βέβαια στο τέλος. Το βγάζει ο Μπάρκας βασικά. Πάω στο χέρι του πήγε. Ναι. Μα το έκανε εκεί το 2-1 Λαμία. Μετά ωραίο το κολτσάκι το δεύτερο. Ναι. Κάτι μας θυμίζει όμως νομίζω. Η UEFA τι λέει για αυτό, Σταύρο. Δεν ξέρω, να πάρει τον κύριο Σαντουρινέο να το ρωτήσει. Θα βγάλει κανένα συνέντευξη. Και στην ΕΡΑ. Δεν ήταν συνέντευξη, ήταν πήρε τις επαφές του στην UEFA και τον ενημέρωσαν από πρώτο χέρι. Οι αξιωματούχοι της UEFA λένε ότι. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Απλά πέρσι, επειδή είχαμε τρομερή ένταση εκείνη τη μέρα, μπορούσα να φάω 4 μικρόφωνα και να κάψω ζωντανό κάποιον. Γιατί η βλαχοπροπαγάνδα που κάνει το κρατικό ραδιόφωνο εκείνη τη μέρα είναι ό,τι πιο εμετικό έχει συμβεί στη σύγχρονη ιστορία του αθλητικού ραδιοφώνου. Μιλάμε τώρα για μια ιδία και μισή, ενώ όλοι ξέραμε τον γκολ είναι καθαρό. Χθες η ΑΕΚ βάζει ίδιο γκολ. Με το Μάνταλο να σηκώνει επιδεικτικά τα χέρια και να πηδάει, ναι, δείχνοντας ότι δεν επηρεάζει τη φάση. Μα ακριβώς το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο. Το γκολ μετράει. Καμία αναφορά για goal offside στον τύπο της ΑΕΚ, γενικά στον τύπο, αλλά είναι καθαρό. Καμία σκιά πουθενά. Άρα και πέρσι να του βάλει να είναι καθαρό, απλά δεν το γράφανε. Απλά δες τώρα ένα χρόνο μετά πώς γίνεται να βάζουν ίδιο γκολ
και να μην το συζητάει κανένας. Ναι. Και άμα το πεις και όλα σου λένε ότι τώρα εντάξει, πέρασε το περσινό και μην ασχολείσαι. Δεν είναι τίποτα, δεν θα παραδεχτούν. Είναι άλλο γκολ. Mm. Τι άλλο γκολ είναι, ρε. Αφού είναι μπροστά πάλι. Εγώ συνεχίζω να ψάχνω φίλο της ΑΕΚ, θα παραδεχτείς το κατηδίαν ότι ναι ρε φίλε ήταν γκολ, εντάξει. Δεν και δημιουργή. Μπορώ να κάνω κουβέντα για το τι έγινε μετά, αν μου πει κάποιος ότι ήταν γκολ. Ναι. Αν μου ξεκινάει ότι είναι offside. Όχι, καμιά κουβέντα. Στην καλύτερη για αυτόν να μην γίνει κουβέντα. Στη χειρότερη. Αλλά όντως το χθεσινό είναι το ίδιο. Δηλαδή ο Μάνταλος είναι μπροστά ακριβώς στο τερματοφύλακα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Είναι εγώ που ήταν ο Μαουρίτσιο. Ναι, είναι η ίδια θέση. Στα πλάγια του. Ο Μαουρίτσιο ήταν και πιο πίσω. Δεν τον έβλεπε καν. Ο Μελίσσας έβλεπε τον Μάνταλο. Και όντως ο Μάνταλος χοροπηδάει, σκόνη χέρια με κάθε τρόπο για να δείξει ότι δεν επηρεάζει τη φάση. Αλλά εντάξει. Εκεί δεν έγινε καμία αναφορά. Πέρσι έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μια συνέντευξη με την επιστροφή μας. Μαζί μας Ρίτζες Καζίνο, κυρία Επιθεώρηση. Αύριο και μεθαύριο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Ένα πραγματικά σπουδαίο υπερθέαμα μουσικοχορευτικό με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πάρα πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί στο θέατρο Βεργίνας, στην κορυφαία σκηνή της πόλης μας. Για εισιτήρια. Στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα, όπως και όλες τις παραστάσεις. Αν θέλετε τώρα πριν ή μετά το show να πάτε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας η Αναδομό, Εθνική Αντίθεση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία πλέον. Ο Σταύρος ήταν εκεί προχθές. Στο μεγάλο event που έγινε. Event, είπες. Event που έγινε. Δεν σου είπα χθες τι έγινε με τον Ραφαήλ Σταύρο. Ω, Χρεστέριο. Τι έλεγε. Στο είπα. Δεν ήταν εδώ. Δεν ήταν, ναι. Μπορεί να μείνει μεταξύ μας. Όχι, λίγο. Πρέπει να ενημερώνεται και ο Σταύρος τι γίνεται, δεν είναι Σταύρο. Μιλάει ο Ραφαήλ στο τελευταίο κομμάτι της χθεσινής εκπομπής. Εγώ εκείνη την ώρα κάνω post και το τζάλμα. Οπότε και ξαφνικά ακούει ο Ραφαήλ τζάλμα. Και του είπα να του κάνω μια ερώτηση στον Ραφαήλ, δεν θυμάμαι τι του είπα και του λέω τζάλμα. Και σκαλώνω. Λέει Ραφαήλ, ναι. Αυτό είναι ο Ραφαήλ τζάλμα λοιπόν. Ο Ραφαήλ τζάλμα, ο γνωστός. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γελούσαν. Οκ, γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στοίχημαν. Περίμενε ένα δωμό. Χαμός λέμε. Event, προχθές ήταν εκεί ο Σταύρος. Προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Πάρα πολλά πακέτα, φοβερές τιμές. Αξίζει να περάσετε από εκεί, από Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, για να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό και να εκμονήσετε όποιο πλάνο θέλετε εσείς και αυτοί μαζί. Πηγαίνετε από τον Αναδομό, εύκολη πρόσβαση, πάρα πολύ εύκολο πάρκινγκ, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έρχονται οι άνθρωποι στον Αναδομό, κλείνετε ραντεβού, βλέπουν το σπίτι σας ή το δωμάτιο που θέλετε να ανακαινήσετε. Σας αποτυπώνουν και σε τριδιάστατη μακέτα το πώς θα γίνει ο χώρος σας αφού τελειώσουν οι εργασίες και πραγματικά είστε σίγουροι και για το πώς θα γίνει και για το πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δώσετε, ούτε κρυφές χρεώσεις, ούτε χρεώσεις εκ των υστέρων. Να, αδερφέ, βγήκε και αυτό θα χρειαστεί. Ναι. Λοιπόν, και στοίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕΠΑΟ και του ΠΑΕΟ 24. Απήχα χθες, αγάπη. Εμείς όχι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ήταν πολύ καλή μέρα γενικότερα. Έχει όμως και σήμερα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολύ καλές αποδόσεις, καλύτερες που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολύ εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μπαίνετε, παίζετε και κερδίζετε αμέσως. Και η ανάληψη είναι πολύ εύκολη στα Ρίγιο, γιατί κερδίζουμε ρε φίλοι και βγάζουμε λεφτά από το στοίχημα. Υπάρχει και το σερί, υπάρχει και το live casino. Οπότε αξίζει στοίχημα να την κατεβάσετε στο κινητό σας πάρα πολύ εύκολα καθημερινά. Εννοείται πως υπάρχουν ήδη και οι αποδόσεις για την αγωνιστική που έρχεται στη Super League. ΠΑΟΚ Λαμία, και τι να δώσει στοίχημα, πάνω από ένα 11 για τον ΠΑΟΚ. Ναι. 19,5 το διπλό. Ναι, εντάξει. 9,75 το Χ. Και το μάτς που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω είναι το Όφι Πας Γιάννενα. 2,12 ο άσος του Όφι, 3,05 το Χ και 4 το διπλό. Περισσότερα από 300 στοιχήματα, ειδικά σε κάθε παιχνίδι, corner, διπλές ευκαιρίες, ακριβές score με handicap, corner, κάρτες, παίκτες, μακροχρόνια, γενικότερα ό,τι επιθυμείτε για να ποντάρετε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δηλαδή, πια έλεος. Ας καλέσουμε τον
σημερινό μας καλεσμένο. Στο εξωτερικό θα πάμε. Στο εξωτερικό, βέβαια. Στην εξωτική Ουγγαρία. Ωραία, χαρά είναι Ουγγαρία. Ωραία είναι Ουγγαρία. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδιά. Δεν είπα ότι είναι χάλια. Μια χαρά είναι Ουγγαρία. Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι καλά θα είναι. Μια χαρά είναι Ουγγαρία. Το καταλάβαμε, Σταύρο. Μια χαρά είναι Ουγγαρία. Μια εκπληκτική Ουγγαρία. Και στο τράφικο μας, φυσικά, Σταύρο. Η διαφήμιση που μας αρέσει. Εγώ το είπα. Αν κάνω απόπειρα να πω στο agioros.gr, θα βγάλει αυτό το banner. Δηλαδή. Υπάρχει agioros.gr, για δες. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας. Σταύρο. Συνονόματος. Το πιο αρσενικό όνομα που υπάρχει άλλωστε. Ναι, αυτό. Δεν γίνεται ούτε Τούλης, ούτε Κούλης, ούτε Σούλης. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Σταύρος Τσουκαλάς είναι μαζί μας από την Ουγγαρία. Καλά τα λέμε, Σταύρο. Καλησπέρα. Δεν έχουμε το πιο ωραίο όνομα, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή. Συμφωνώ σε αυτό, ναι. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Σταύρος κανονικά. Γιατί δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Γιατί δεν κόβεται το Στέργιο, ας πούμε. Γιστελάκης, Στελάκης. Μπορεί να γίνει Ρούλης από το Σταυρούλης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Στέργιο. Σταύρο, τι κάνεις στην Ουγγαρία? Πώς περνάς? Καλά, εδώ στον αγώνα. Καθημερινά, στην ξενιτιά, καλά είναι, τα βλέπω καλά τα πράγματα. Έχει ωραία γήπεδα, ωραία ατμόσφαιρα, χαίρεσε να παίρνεις ποδόσφαιρο. Και εγώ εδώ προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Ήρθα σε μια περίοδο που κινδύνευε η ομάδα, ακόμα είμαστε εκεί. Έχουμε άλλα 7 παιχνίδια και προσπαθούμε να σωθούμε. Νομίζω στο τέλος θα καταφέρουμε. Γενικά πάντως βλέπω το κρικό ποδόσφαιρο που είναι ένα παραδοσιακό ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, πολύ ισχυρό, δεκαετία 40, 50, 60. Ξαφνικά αρχίζει και ψιλοκινείται το πράγμα ξανά εκεί πέρα. Είναι λίγο η Βίντι, είναι λίγο η Φερεσβάρος, είναι κάποιες ομάδες τέλος πάντων που αρχίζουν και κάτι κάνουν σιγά σιγά. Ναι, να πω και εγώ την αλήθεια, δεν ήξερα για αυτό το πρωτάθλημα μέχρι που έπαιξε η Βίντι και με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ. Αλλά που ήρθα εδώ και το συνάντησα αυτό, από τα γήπεδα μόνο καταλαβαίνεις ότι γίνεται μεγάλη βελτίωση, μεγάλη πρόοδος. Δηλαδή αυτά τα γήπεδα που έχω συναντήσει, βέβαια έχουν και βοήθεια από τον Πρωθυπουργό, επενδύει σε αυτό το κομμάτι και τους έχει βοηθήσει πολύ στα στάδια. Είναι σχεδόν όλα καινούργια, πέρσι, πρόπερσι, δηλαδή διετίας φετινά ακόμα. Είναι απίστευτο. Και η εθνική τους ομάδα είναι καλή πλέον, έχει αρκετούς παίκτες και παίρνει τα αποτελέσματα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν παλιότερα. Όταν έπαιζε ο μεγάλος Τόγκελε, Στέργιο μου, το θυμάσαι αυτό. Τον Τόγκελε, Σταύρο, ναι, πήγα τον έκανα ένα θέμα σε μια εκκλησία, τον έβαλα μέσα, άναψε κεράκι για να βάλει γκολ. Έβαλε τελικά. Έβαλε τελικά, αλλά μείωσε σε 3-2. Δεν έκανε γκολ. Μου κάνει εντύπωση γιατί εδώ βάζει γκολ και του λέω εδώ του Σουκρούτ, λέω στον Πάοκ δεν έβαζε. Καμιά προπόνηση να βάζε. Και αυτό... παίζει γιατί πάλι σε δύο παιχνίδια. Και αυτό παίζεται. Είναι ακόμα, παίζει. Πόσο 38-39 παίζει. Παίζει βασικό εκεί μπροστά. Βάζει και κάνα γκολάκι, βάζει. Ναι. Ωραία. Σταύρο, η ομάδα είναι στο μείον 2 από την Σωτηρία, εκεί στη Βάρτα. Μείον 2 και παίζουμε με αυτού που είναι από κάτω μα. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που είναι. Αυτοί που πάνε να σωθούν, αυτοί που πέφτουν, είμαστε 5-6 παιχνίδια αυτοί. Εκεί θα κρυφθούν δηλαδή. Ωραία. Παρακολουθείς τι γίνεται εδώ? Παρακολουθώ όσο μπορώ. Περισσότερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ νομίζω τα έχω δει. Εντάξει, και το χθεσινό παιχνίδι το είδα. Ναι. Με πλέον ομάδα σου επίσης και ο Αστέρας. Ναι, και ο Αστέρας. Χθες αυτό το παιχνίδι που είδα ήταν... πάνω κάτω δίκαια νομίζω κέρδισε ο ΠΑΟΚ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είδα μια καλύτερη εικόνα του Αστέρα που στο τέλος δηλαδή το 1-0 θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά εξ αρχής ήταν δύσκολο το έργο του Αστέρα. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να παίζει αγώνα κυπέλου και να ξέρει ότι την Κυριακή παίζει ουσιαστικά αγώνα επιβίωσης? Έτσι ακριβώς, γιατί ξέρω και από εκεί που πέρασα είναι πολύ σημαντικό, το είχαν στο μυαλό τους σίγουρα αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάνε στην Τούμπα και θα πούν δεν τρέχει κάτι. Είδαμε ότι πάλεψαν κιόλας, θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι, δεν ξέρω, κλασική ευκαιρία μα είχαν όχι. Αλλά έστω με το 1-0 άμα έμενε ίσως είχαν ελπίδες. Τώρα το 2-0 είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια στο ποδόσφαιρο μπορείς να δεις τα πάντα, αλλά έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ φέτος σοβαρός. Με αυτά που τα παιχνίδια, δηλαδή και καλά να μην παίζει και τα παίρνει τα αποτελέσματα, αυτό δείχνει το μέταλλο, αυτές οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό αυτό το μέταλλο έχουν. Δεν είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να ξέρει πριν μπει στο γήπεδο ότι ό,τι και να συμβεί θα βρει τρόπο να πάρει το παιχνίδι? Γιατί χθες ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός τακτικά, στο μυαλό του είχε περισσότερο να κρατήσει το 0 παθητικό παρά
το να βάλει πολλά γκολ. Αλλά τελικά πάλι καταλήγει σε ένα καθαρό σκορ. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παίκτες να ξέρουν ότι με τον αυτό ένα τρόπο... Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, ναι. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση γιατί αυτό σημαίνει ότι το πιστεύουν μέσα τους όλοι γύρω στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ξέρουν ότι όπως και να γίνει, είτε δεν πάνε καλά τα πράγματα, όπως και δεν πήγαν καλά με τον Πανιόνιο, ότι στο τέλος θα καταφέρουν, θα έρθει αυτό. Και αυτό δείχνει αυτές οι ομάδες κορυφαίες που πάνε για πρωτάθλημα, αυτό δείχνει και ο ΠΑΟΚ ότι έχει τώρα. Το μέταλλο του πρωταθλητή. Δηλαδή ξέρει ότι και να γίνει, ότι θα κερδίσει. Βέβαια παίζει και καλά παιχνίδια που κερδίζει με καλές εμφανίσεις. Ναι. Αλλά για να γίνεις και πρωταθλητής πρέπει και τα κακά παιχνίδια να μπορείς να κερδίσεις. Κάτι που κάνει φέτος. Βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ από πέρσι να, ουσιαστικά να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτά που συνέβησαν πέρσι τα παρακολούθησες, είμαι σίγουρος τα παρακολούθησες. Πιστεύεις ότι το περσινό πάθημα για την ακρίβεια, έβγαλε στον ΠΑΟΚ έναν εγωισμό που τον βελτίωσε σε πολλούς τομείς, που είναι σοβαρός, που είναι ψύχρεμος, που δεν βγάζει εκνευρισμό μες στο παιχνίδι του, που έχει ηρεμία, γιατί σε αντιδιαστολή βλέπουμε τον Αστέρα χθες να έχει έναν εκνευρισμό, να, ειδικά ο Ιγκλέσιας τον πληρώνει και μάλιστα τον πληρώνει και η ομάδα που δεν θα τον έχει στη Λιβαδιά. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτά τα όσα τράβηξε ο ΠΑΟΚ πέρσι τον έκαναν πολύ πιο ισχυρό? Σίγουρα αυτό που έγινε πέρσι, θυμάμαι και εκείνο τον καιρό το λέγαμε μεταξύ μας, ότι και εγώ δηλαδή το είχα τονίσει αυτό, ότι αυτό θα κάνει ακόμα πιο δυνατό ΠΑΟΚ, κάτι που συμβαίνει και διοικητικά και στο θέμα επικοινωνίας αλλά και παιχτικά. Και αυτό που έχει γίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι και θέμα προπονητή. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που είναι καθαρά στο πλάνο, δεν αλλάζει κάτι. Όπως και με την φυγή του Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Η ομάδα δείχνει ότι έχει ένα πλάνο, δεν έπαιζε ούτε πριν με ένα παίχτη. Mm-hmm. Κινούνται όλοι με την τακτική. Είναι ομάδα που σκέφτεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φαίνεται. Και αυτό για να ο αντίπαλος να εκνευριστεί σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα πνευματικά. Ναι. Γι' αυτό σε φέρνει σε αυτό το σημείο. Ο αντίπαλος πρέπει λίγο να το δουλέψει αυτό. Αλλά βλέπουμε πόσο πνευματικά μέσα είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και αυτό που έγινε πέρσι σίγουρα τον έχει δυναμώσει. Σίγουρα. Ο Λουτσέσκου μιλάει συνεχώς για το group. Το group. Και αυτό που έχει κάνει ουσιαστικά και πάρα πολύ εμφατικά είναι να περάσει μέσα στην ομάδα του ότι είναι δίκαιος. Όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες, όλοι θα έχουν τον χρόνο τους, όλοι θα βρεθεί η ευκαιρία που θα μπουν και θα μπουν μάλιστα σε σημαντικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ είχε 6 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Ξάνθη. Τελικά, η εσωτερική δικαιοσύνη, Σταύρο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο, σε ένα γκρουπ επαγγελματικό? Είναι, ναι, από τα πιο σημαντικά, η ισορροπία που λέμε. Mm-hmm. Γιατί ο προπονητής πρέπει να έχει ισορροπία στα αποδυτήρια και το κρατάει πολύ καλά αυτό το κομμάτι ο κ. Λουτσέσκου. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά που γίνονται είναι ότι έχουν τον ίδιο προπονητή και ο ίδιος προπονητής έχει πάνω κάτω ένα βασικό κορμό, έχει πολλούς ίδιους παίχτες. Παλιά βλέπαμε ότι αλλάζαν οι παίχτες κάθε καλοκαίρι, κάθε Δεκέμβριο πιο συχνά. Τώρα βλέπουμε ότι έχει κρατηθεί αυτό και είναι από τα πιο σημαντικά για να μπορεί η ομάδα να εκτελεί και το πλάνο και να είναι έτσι τακτικά όπως είναι οργανωμένα. Επειδή μιλάς για κορμό, σε βοηθάει το γεγονός όταν είσαι προπονητής ότι ο κορμός σου είναι ο ίδιος και σιγά σιγά μπαίνουν νέα άτομα, γιατί υπάρχει και μια ιεραρχία ξεκάθαρη μέσα στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι, πάντα πρέπει να υπάρχει και πάντα πρέπει να παίρνουν καινούργια εργαλεία, γιατί έτσι βελτιώνεται η ομάδα. Mm-hmm. Νέα στοιχεία. Επειδή ο ΠΑΟΚ είχε μια απώλεια πρόσφατα, αυτή του Μαουρίτσιο, που είναι ένα παιδί που παίζει στη θέση σου και μπορείς να αξιολογήσεις τέλος πάντων καλύτερα το τι κάνει μέσα στο γήπεδο από εμάς. Είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ? Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να αναπληρώσει? Ή ο Ολιβέιρα, ένα παιδί που ήρθε και παίζει στην ίδια θέση, μπορεί να καλύψει αυτό το κενό μέχρι να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος? Σίγουρα ο Ολιβέιρα έχει δείξει καλά στοιχεία από αυτά που έχω δει. Mm-hmm. Αλλά ο Μαουρίσιο είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ έφυγε ο Πρίγιοβιτς και δεν φάνηκε τόσο μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλάνο, μια τακτική. Mm-hmm. Που αυτό είναι καλό εν μέρη, συμπληρώνουν κάποια στοιχεία όπως αυτό του Μαουρίσιο. Mm-hmm. Που είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα για την 11 του ΠΑΟΚ, γιατί κάνει πολλά πράγματα με στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Που κάποιες φορές από πολλούς δεν φαίνονται. Mm-hmm. Αλλά πάνω κάτω πάλι τα συμπληρώνει, δεν φαίνεται δηλαδή τόσο πολύ η απουσία του. Σίγουρα θα έκανε πράγματα παραπάνω, εννοείται, mm-hmm. γιατί είναι κεφάλαιο.
Όπως για μένα είναι και πολύ καλός παίκτης και ο Σάχοφ, που βλέπω ότι χρησιμοποιείται πιο πολύ τώρα τελευταία με αυτούς τους τραυματισμούς. Δηλαδή κάνουν δουλειές, αυτοί οι παίκτες κάνουν δουλειές μέσα στο γήπεδο που δεν φαίνεται τόσο πολύ. Κάνουν χωρίς μπάλα πιο πολύ. Είναι όμως η πιο σημαντική θέση στο ποδόσφαιρο πλέον, αυτός ο Χάφ, ο box to box. Λένε πολύ για το σεντερφόρ τα γκολ. Λένε για τα στόπερ ότι έχουν περισσότερες τέλος πάντων απαιτήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να κάνουν και build-up, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Μήπως όμως το οχτάρι είναι αυτό που πληρώνεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί κάνει πολλές δουλειές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πιο σημαντική είναι η γραμμή αυτή του άξονα, δηλαδή από το τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό νομίζω. Ναι. Το στόπερ, το κεντρικό χαπ και ο επιθετικός αυτός ο κορμός δηλαδή του άξονα είναι πολύ σημαντική πλέον. Αυτό που έλεγε και ο Σάντος, ότι φτιάξει τον άξονα και μετά πλάγια βρίσκεις τι κάνεις. Έτσι. Σταύρο, την περίμενες γενικότερα αυτή την εικόνα του ΠΑΟΚ να πάει αίτητος για το πρωτάθλημα, να φτάνει στον τελικό του κυπέλλου όλα πάνε καλά? Το περίμενες τόσο καλή παρουσία? Περίμενα ότι θα είναι τόσο δυνατός, αλλά το να είναι αίτητος και να τερματίσει, έχει άλλα 4 παιχνίδια βέβαια. Ναι. Αλλά που είναι πάλι στα μέτρα του και άμα συνεχίσει έτσι νομίζω θα τελειώσει έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτό οφείλεται και στους παίχτες και στον προπονητή. Δηλαδή το να πάρεις πρωτάθλημα, όχι, αλλά και να το πάρεις και αίτητος είναι τεράστιο πράγμα. Για μια ομάδα που έχει να πάρει χρόνια πρωτάθλημα. Εμείς από χθες έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα με αφορμή και τον γκολ του Μάτος και με τα γκολ που είχε βάλει άλλα παιχνίδια ο Βιερίνια. Για τη δύναμη του ΠΑΟΚ στα μπακ, τα νούμερα που του δίνουν την ουσία. 12 είναι... γκολ τα μπακ έχουν φέτος. Είναι και αυτό ένα μυστικό για τη φετινή πορεία. Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η δύναμη είναι στα μπακ και πέρσι θυμάμαι και σαν αντίπαλος που παίζαμε πιο πολύ εκεί εστιάζαμε κι εμείς και εγώ που παίξαμε τον Αστέρα αντίπαλος αλλά και γενικά οι άλλες ομάδες άμα ακούσεις τις συνεντεύξεις μιλάνε εκεί πιο πολύ, δηλαδή στα μπακ ότι είναι η δύναμή τους και αυτό φαίνεται και προς τον αγωνιστικό χώρο. Όχι ότι οι άλλες γραμμές δεν είναι καλές, αλλά αυτό είναι το πιο δυνατό κομμάτι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια κουβέντα εδώ γιατί δεν παίζει ο Βιερίνη Εξτρέμ, γιατί δεν παίζει, έπαιξε χθες βέβαια, για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο. Αλλά ο Λουτσέσκου όταν τον ρωτάς, αν έχει λύσεις δηλαδή στο Εξτρέμ, ούτε καν το σκέφτεται να τον βγάλει από τα μπακ. Πιστεύεις ότι σωστά πράττει? Έτσι πως δείχνει το, στον αγωνιστικό χώρο σωστά πράττει, γιατί η πράξη δείχνει αυτό που πρέπει. Και ο Βιερίνια στο μπακ τόσο καιρό που παίζει είναι πολύ καλός. Μάλλον για να το βάζει μπακ ζητάει... γιατί είναι επιθετικογενής παίκτης ο Βιερίνια, ζητάει κάποια άλλα πράγματα που αυτό νομίζω ότι είναι πιο καλό για τον ΠΑΟΚ. Βοηθάει πιο καλά αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ. Βέβαια μπορεί να παίξει και εξτρέμ, όπως έπαιξε χθες. Έτσι έπαιζε και πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά για να παίζει σε εκείνη τη θέση μάλλον ζητάει άλλα στοιχεία από τον ΠΑΟΚ που τα κάνει ο Βιερίνια. Ουσιαστικά ζητάει να αντέχει την πίεση η ομάδα να μπορεί να τη σπάσει εύκολα. Ζητάει τις ποιοτικές αλλαγές. Για να είναι και πιο επιθετική ομάδα σίγουρα. Βέβαια, ζητάει τις ποιοτικές πάσεις στο μεσοδιάστημα. Είναι 10-15 πράγματα που αν τα κάνεις ποιοτικά, αλλάζεις και τη μορφή του αγώνα, έτσι δεν είναι? Έτσι, αλλάζει κατευθείαν, ναι. Ωραία. Σταύρο, πώς θα περνάς στην Κυσβάρντα, μικρή πόλη, 15.000 κάτοικοι. Ας τα γεννήτσα, πήγες. Είναι μικρή πόλη, ναι. Νομίζω με τον Θοδωρή τον Μπέριο πρέπει να κάνετε πολύ παρέα εκεί. Έχω εδώ τον Μπέριο, έχω και τον Ήλις που τον είχα στα Γιάννα, εντάξει, περνάει η μέρα. Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν η καλύτερη πόλη για να περνάς, αλλά μόνο που δεν έχεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ίσως με το ποδόσφαιρο, εντάξει, ένα καφέ τον πίνεις, εδώ μετά τις 7-8 είναι όλα... Βιολογικός πόλεμος. Οπότε έχεις μόνο το ποδόσφαιρο, εντάξει. Μια φορά ξέρεις τι έπαθα εκεί. Υπομονή για 4 μήνες ήρθα και μετά βλέπουμε. Έχει εφέ. Μια φορά εκεί έφαγα πόρτα βγαίνοντας από κλαμπ. Δεν με αφήνα να βγω. Βιολογικός πόλεμος κανονικά. Τέλος πάντων. Έτσι. Σταύρο, εκεί τι εικόνα έχουν για τον ΠΑΟΚ γενικότερα? Πολύ ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ τον ξέρουν. Ναι. Γιατί παίξαν και με τη Βίντι το Σεπτέμβριο, αλλά γνωρίζουν και από το ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα. Τις ομάδες, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ξέρουν ότι υπάρχουν και είναι ψηλά. Εμείς στηρίζουμε Ουγγαρία, κυρίως Βουδαπέστη, εντάξει, τώρα εκεί που είσαι... Δεν έχουμε ξέρω, θα είχα πάνω από 8 λεπτά. Βουδαπέστη αξίζει. Κοντά είσαι από Βουδαπέστη? Όχι, είμαι 2,5 ώρες. Δεν το λες κοντά, όχι, δεν το λες κοντά. Στο ρεπό πετάγεσαι όμως. είναι λίγο δύσκολο, 2,5 ώρες είναι λίγο εντάξει. Και οι δρόμοι τους είναι καλοί δρόμοι, αλλά επειδή έχει τα ραντέρα πρέπει να πας και με 120, δηλαδή 2,5 με 3 ώρες. Μακριά και αγαπημένη. Πολύ καλό είναι το χωριό.
εκεί στην πλατεία. Στο πλάτανο από κάτω, Σταύρο. Στο πλάτανο από κάτω, να υποθέσω. Υπομονή άλλους δύο μήνες, Σταύρο. Καλή προβολή. Να σώσετε την ομάδα. Να σώσετε την ομάδα και μια καλή μεταγραφή το καλοκαίρι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, να είσαι καλά. Δικό μας παιδί. Στην πλατεία, δηλαδή, του μαύρισε το πρωινό. Μα έτσι είναι. Τον άνθρωπο. Εντάξει. Το αξιοθέατο είναι αυτό. Προφανώς ή το Δημαρχείο ή το σπίτι του Δημάρχου. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν έχει. Αυτό βασικά το του λέω. Α, μουσείο είναι. Μουσείο, μουσείο. Μπράβο. Αυτό είναι. Τι μουσείο, τι... Τώρα, λαογραφικής τέχνης, Σταύρο, ξέρω εδώ. Κισβάρντα, λέγεται η πόλη. Ας κάνουμε μια... Ένας δρόμος ωραίος εδώ. Τι κάνει, ένα γήπεδο πηγαίνει, κανονικό. Παιδιά, κοιτάξτε ένα γήπεδο πλάκα κάνεις. Κισβάρντα. Δυνατή. Αυτό σαν μακέτο μου φαίνεται, Σταύρο. Μακέτο. Που έλεγε και ο Σιμίτης. Το μακέτο. Το κανονικό. Αυτό είναι, αφού και ο Σταύρος είπε ότι έχουν ωραία γήπεδα. Μια χαρά πόλη είναι. Εντάξει, δεν λες και... Εντάξει. Και καλύτερη δυνατή, αλλά... 15.000 άτομα. Δηλαδή όσοι... Και κάστρο. Αχ, ωραίο κάστρο. Ωραίο κάστρο, φίλε. Η Φλόρινα. Στη Φλόρινα της Ουγγαρίας μου. Τα γεννητσά πόσο έχουν. Παραπάνω τα γεννητσά. Πέλκα, ολόκληρο πέλκα βγάλα τα γεννητσά. Σε παρακαλώ. Τον έχουν, τον κουβαλάνε σε ό,τι βράβευση γίνεται, τον κουβαλάνε τον καημένο. Φυσικά, ρε. Φτάνει, το πρόσωπο της πόλης είναι. Το πρόσωπο είναι. Τι. Από κάστρα πάει καλά πάντως η Κισβάρντα. Ναι, και αυτό ωραίο. Ναι. Καλά περνάνε, Στέλιο, να πάμε εκεί άμα είναι. Να κάνουμε τον Κισβάρντα 24. Εσύ δεν τόσο πολύ σου άρεσε η Ουγγαρία και έχει, είσαι έτσι φανατικός. Είναι πολύ καλή. Εκπληκτική. Βουδαπέστη είναι εκπληκτική. Πενταόλοφο κλαμπ. Πρώτη φορά σε βλέπω να είσαι τόσο θετικός για μια χώρα. Πενταόλοφο κλαμπ. Πού έχουμε βγει. Γιατί δεν σ' άφηνε να βγεις, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν στο λέω. Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Όχι, στην Αυστρία. Στην Αυστρία. Και τότε τι λες ότι δεν μ' άφηνε να βγω. Κοντά, τι θυμήθηκε μετά ότι ήταν αλλού. Πρώτα απ' όλα θυμήθηκα, το λέω, γιατί μετά τις 7-8 είχε βιολογικό πόλεμο. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, όντως. Ναι. Από το κλαμπ. Μια φορά που μπήκαμε σε ένα μπαρ, μπαίνω με το ποτό και πάω να βγω έξω για να κάνω τσιγάρο. Και γιατί δεν σ' άφηνε. Και απαγορεύεται το ποτό έξω από την πόρτα. Αλλά το τσιγάρο. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσα να καπνίσω έξω γιατί απαγορευόταν το ποτό έξω. Μάλιστα. Και μου λέει να σου σκοτώσω έξω. Λέω τι απαγορεύεται, τι απαγορεύεται. Το λέω. Απαγορεύεται, μου λέει. Τι... Σε είδε και με δύο ποτά στο χέρι. Ναι. Δύο είχες. Ναι, μην παίρνω. Ναι. Οκ, okay, ναι. Λογικό. Τελικά δεν βγήκαμε. Μόνο μπήκαμε. Κάτσαμε κάτι ρολέζες εκεί. Μπουχουχούχα κακά, χωρίς τσιγάρο, τάπιαμε σε 6 δευτερόλεπτα και μετά βγήκαμε χωρίς τα ποτά. Το δράμα του Σταύρου Κόλκα. Τη οποία η Ουγγαρία κυβέρνηση είναι λίγο αυστηρή. Ναι. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τώρα η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουγγαρία. Ναι. Υπάρχει αρκετή αστυνόμευση. Ναι. Αρκετή έλεγχη, συλλήψεις. Ναι. Δεν μπορείς να εκφραστείς και πολύ ελεύθερα. Δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα. Είναι λίγο ακραία. Γι' αυτό φτιάχνει γήπεδο ο πρόεδρος. Αντί γιατί σου σβηντάει κάπου. Κισβάρντα, κισβάρντα. Κισβάρντα, το γήπεδο. Στήξει 30 δις. Σας λέει, σου έκανα αυτό το γήπεδο. Και στη Χούντα, δρόμους φτιάχνανε γήπεδα. Γήπεδα, είναι το μοτίβο είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο σε όλα τα καθεστώτα. Ωραία. Τέλος πάντων. Φτιάχναν δρόμους, μπράβο, μπράβο, βλάκα, φτιάχναν δρόμους. Κοιμόμασταν με την πόρτα ανοιχτή όμως, Σταύρο, τότε. Ναι, ναι. Πάρα πολλά. Δεν βγαίναμε από την πόρτα. Δεν τα προλαβαίνεις για αυτά. Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για το δεύτερο διάλειμμα. Πώς το είπε, η μία ώρα. Επίδομα κατασκήνωσης στο ΕΔΟΕΑΠ. Τι είναι αυτά, ρε. Τι μου στέλνουν εδώ. Παιδιά, δεν μένουν οι δημοσιογράφοι σε κατασκήνωση. Τι λες, ρε. Βγάλετε ένα επίδομα πεντάστερου, εξάστερου. Μας έχετε ξεφτυλίσει. Μας έχετε κάνει το πιο λαϊκό επάγγελμα του πλανήτη. Τι επίδομα κατασκήνωσης. Προφανώς, Σταύρο, είναι για αυτούς που έχουν παιδάκια. Να στείλουν τα παιδάκια τους στην κατασκήνωση. Δωρεάν, Σταύρο. Τους κράζει τους ανθρώπους. Δεν έχουν όλοι να πληρώσουν. Φροντίζει ο ΕΔΕΑΠ, τα στέλνει δωρεάν τα παιδάκια σου. Ας βγάλει και ένα επίδομα. Και ησυχάζει το κεφάλι σου για 20 μέρες. Ή 15 ή για εβδομάδα. Που στέλνει τα παιδιά εκεί, ήσυχος. Ναι. Δεν το έκανα ποτέ αυτό σε παιδί μου. Να πάει κατασκήνωση. Είναι καλό η κατασκήνωση. Δεν έχω πάει. Είναι εξάστερο με μασάζ. Και τέτοια. Τι κάνετε, ωραία. Καλά, ένα στεριό να πούμε τι πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Λοιπόν. Δεν μπορώ, πραγματικά. Ρίτζεσι Καζίνο, θέατρο Βεργίνα. Αύριο και μεθαύριο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας επιθεώρησης. Γίνεται ένας χαμός. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας με πάρα πολλούς τρόπους.
αγάπη. Ή πάτε στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο και κλείνετε τις θέσεις, ή πάτε σε ένα κατάστημα public και επίσης κλείνετε εγκαίρως στις θέσεις, ή μπαίνετε στο ticketservice.gr, υπάρχει και κάτωψη του θεάτρου Βεργίνα, που θέλετε να κάτσετε, πόσο θα πληρώσετε. Όλα είναι οργανωμένα. Παρασκευή και Σάββατο, 10 παρατέταρτο, οι δύο επόμενες παραστάσεις, με την κυρία επιθεώρηση να είναι στην πόλη μας. Σίγουρα μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου, μετά την τελευταία παράταση που πήρε αυτό το καταπληκτικό υπερθέαμα. Αν υπάρξει μια παράταση, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε. Αλλά φροντίστε εγκαίρως για να κλείσετε θέσεις Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Η Αναδομό, η οποία προσφέρει τα καλύτερα πακέτα που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Για ανακαίνιση είτε ολόκληρου του σπιτιού σας, είτε κάθε χώρο ξεχωριστά, είτε του επαγγελματικού σας χώρου. Πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλά τα πακέτα. Πολύ καλές τιμές, πολύ οικονομικά πακέτα από την Αναδομό. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά τα γραφεία της Αναδομό. Και αναδομό.ανακαίνιση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και η Στίχημα είναι εδώ μαζί μας. Οι καλύτερες επιλογές για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Έχει και σήμερα Αγγλία, νομίζω. Αγγλία δεν έχει σήμερα, έχει αύριο. Έχει, τελείωσε. Έχει Sociedad Betis, έχει Eindhoven's Volley, έχει παιχνίδια. Έχει στην Β' Γερμανίας, έχει Ιταλία, έχει Βέλγιο, έχει Ολλανδία. Γενικότερα έχει και σήμερα επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και βόλεϊ. Μαρία Σάκαρη, 4.30. Κίκι Μπέρτενς, 1.20. Τι κάνουμε, αγάπη? Ποια είναι η κυρία αυτή, η Κίκη? Οι αποδόσεις μάλλον δείχνουν Κίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Πρέπει να είναι καλή. Α, στο Στέργιο παίξε λίγο Ευρωλίγκα, που είναι τελευταία αγωνιστική κανονικής διάρκειας και πάνω κάτω είναι ψιλονορμάλ επιλογές. Παίξε εκείνα Παναθηναϊκό με Μπουγούσνοστ. Όχι, το βρήκα, θα παίξω Αρίνα Σαμπαλέγκα, ναι, εναντίον της Μόνικας Πουίνγκ. 1.67 η Σαμπαλέγκα, πού πάει με το όνομα αυτή. Νομίζω είναι ένα καλό ποντάρισμα. Να σε δω να παίζεις. Να σε δω να παίζεις τένις, ειλικρινά, και τίποτα άλλο. Θα παίξω Αρίνα Σαμπαλέγκα. Μπράβο, Στέργιο. Λοιπόν, δεν θα σε ακολουθήσουμε, αλλά μπράβο. Δεν πειράζει. Πάμε, καλή στο πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για να επιστρέψουμε με τα ποδοσφαιρικά, θα αναφερθούμε και στο βόλι και θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα να σπρώμβρη και όχι μόνο. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Διαβάζω Σταύρο και Αγάπη, άνοδος δύο θέσεων για την Εθνική Ελλάδα. Πλέον είμαστε στην 43η θέση. Δεν τα λέτε, η πεντάδα είναι κοντά, πιστεύω. Σε δύο χρονάκια. Γελάζε. Θα είμαστε μέσα στο top 5. Έτσι. Θα πάμε λίγο στο το χθεσινό αγώνα. Βεβαίως. Άντε, Σταύρο. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου κατάφερε να πάρει από ένα κρίσιμο παιχνίδι όλα τα ζητούμενα. Νούμερο ένα ζητούμενο, το σκορ. Ναι. 0 παθητικό, 2-0. Καθαρή νίκη. Καθαρή νίκη. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είχε να περάσει παιχνίδι χωρίς σκορ. Καμιά... Από πότε έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς να σκοράρουμε? Α, χωρίς να σκοράρουμε, άστο, έχει σερή. Αυτό λέω. Πάρα πολύ παιχνίδι. Εντός συνόρων μιλάμε τώρα. Εντάξει, ναι, εντός συνόρων. Κυπέλλου και πρωταθλήματος. Νομίζω ότι το τελευταίο είναι το 1-0 με την ΑΕΚ. Το πέρσι το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο 17 έχουμε. Ναι. Επάνω από 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Πώς το χάνει ο Πρίγιοβιτς εκείνο? Και λίγο προ... Ναι, 1,5 χρόνο περίπου. Ναι. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε σε παιχνίδι εντός συνόρων. Άρα το 2-0, ένα καθαρό σκορ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να μην σκοράρει στην Τρίπολη. Ναι. Είναι και η εικόνα του Αστέρα τέτοια που δεν επιτρέπει και μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας στους αρκάδες. Άρα λοιπόν το νούμερο ένα ζητούμενο για τον Λουτσέσκου ήταν το καθαρό σκορ. 2-0, νομίζω ότι παραγγελιά να το είχε κάνει, δεν θα μπορούσε να το... μάλλον αυτό θα ζητούσε. Πάμε στον καταρτισμό της εντεκάδας, ο οποίος είχε πάρα πολλά ρίσκα. Αλλά όταν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα πιο ακραίο σχήμα στην ήττα με τον Πανιόνιο στην, ναι, Αθήνα, που είναι μαγική εικόνα βέβαια, εντάξει, το 2-1, και ο ΠΑΟΚ είχε ανταπεξέλθει, πλέον και ο Λουτσέσκου δεν φοβάται τις πολλές αλλαγές. Γιατί και τα παιδιά που ήρθανε είναι παιδιά τα οποία έχουν προοπτική, έχουν διάθεση και φιλοδοξία και στοιχεία βέβαια. Ωραία. Άρα λοιπόν χθες δίνει ανάσα στον Κρέσπο χρησιμοποιώντας τον Ίγκασον.
ο οποίος στο μυαλό του Λουτσέσκου σίγουρα στο rotation έχει καλύτερη θέση από ότι ο Χατσαρίδης που δεν υπάρχει πουθενά. Ξεκαθαρά. Εννοείται, ναι. Εντάξει. Και δεν χρησιμοποιήθηκε έτσι ο Χατσαρίδης. Ο Χατσαρίδης βασικά χρησιμοποιήθηκε έτσι για λίγο μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί. Ναι, δεν ταιριάζει αυτό. Του Ίγκασον η περίπτωση που είναι πολύ πιο πίσω βέβαια από Βαρέρα και Κρέσπο δεν είναι τόσο άσχημη. Παρότι και χθες κάνει δύο μεγάλα λάθη. Κάνει. Έλλειψη. Καλά, στη μία γυρνάει και το πόδι του όμως. Δεν γίνεται και περπατάς αγάπη να γυρίζει το πόδι. Γυρίζει το πόδι, δεν είναι κακιά στιγμή. Γυρίζει το πόδι του, μετά ξανά. Έλλειψη γλίστρηση είναι αυτό. Χθες ήταν όλοι γλίστρησαν. Και ο Βιερίνια γλίστρησε, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Απλώς είναι η πρώτη φορά που παίζει ο Ίγκασον με το Βαρέλα. Στα δύο προηγούμενα μάτς, καταρχήν δεν έχει παίξει Super League, έχει παίξει μόνο στο κύπελο. Ναι. Στο πρώτο μάτς έπαιξε με τον Τόσκα Παρτινέ, στο δεύτερο με τον Κρέσπο. Και στο τρίτο με τον Βαρέλα. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε μαζί με τον Βαρέλα. Εδώ λοιπόν όμως έχουμε μία εικόνα ενός παίκτη που πάει να μπει στο rotation. Το παλεύει ο Λουτσέσκο, τον βάλει από φέτος ώστε να τον έχει το καλοκαίρι έτοιμο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Είναι ένα παιδί που έχει καλό build-up, είναι πολύ καλός ψηλά. Λίγο στην τοποθέτηση το χάνει και έχει και μια-δύο στιγμές που σταματάει το μυαλό του. Δηλαδή μετά τα λάθη δεν είναι καλός. Ναι. Εκεί χάνει η ψυχολογία. Είναι και πνευματικά σε μια κατάσταση να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Παίρνει λίγες ευκαιρίες, θέλει να δείξει. Δεν του βγαίνουν καλά αυτές. Δηλαδή του κάνουν κάποια λάθη και προβληματίζεται. Αλλά δεν είναι κακός παίκτης. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακός παίκτης. Για τον Ίγκασον είναι φοβερό αυτό που λέει για Κρέσπο και Βαρέλα μετά το μάτς. Ότι ξέρω ότι και οι δύο έχουν ποιότητα, ότι είναι ένα δίδυμο πολύ καλά δεμένο και ότι μαθαίνω από αυτούς και με βοηθάν πάρα πολύ στις προπονήσεις και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μα το πήξε στον αέρα, δεν ναι, όχι. Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο που το λέει συνεχόμενα και σου λέει ότι ξέρω ότι θα είναι ξέρω δύσκολο. Αλλά είναι πολύ καλοί παίκτες και οι δύο. Το λέει όχι ένα 17χρονο που έφερε από την Σλοβακία. Αυτό. Το λέει διεθνή Ισλανδό. Με παρουσία σε Μουντιάλ, σε Euro. Είναι φορομάνα Ισλανδία. Ναι, φίλε, έχει παίξει ο άνθρωπο σε παγκόσμιο ναι, κύπελο ναι, και είναι ενεργό μέλο τη Εθνική Ισλανδία. Την ημέρα έχει παίξει Λαλίγκα. Λαλίγκα είναι ένα παίκτη που. Ρωσία έπαιξε δύο όμορφο πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι το λε και εύκολο. Ένα παίκτη που αλλού θα έπαιζε βασικό από τη δεύτερη εβδομάδα. Ναι. Στην Ελλάδα σίγουρα. Ναι. Δηλαδή οι άλλοι έχουν το Σισέ. Ναι, με αυτή τη λογική. Ναι. Βλέπεις ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό λοιπόν, ένα ρίσκο ήταν αυτό. Ένα ρίσκο ήταν οι αλλαγές των δύο κεντρικών χαφ. Ο Κάνιας που έχει να παίξει δύο μήνες και ο Μίσης, ο οποίος δεν τον είχαμε σε εκτίμηση ιδιαίτερη. Αλήθεια είναι αυτό. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Απλά λέγαμε ότι ήταν ικανοποιητικός στο ρόλο αυτό να συμπληρώνει το rotation, να παίζει 15-20 λεπτά. Ναι, μια χαρά ήταν. Ο Μίσιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ καλό. Μετά τον Μάτος, νομίζω πως ναι. Εγώ δεν κρίνω την εικόνα του. Ναι, εντάξει. Εγώ κρίνω στην οικονομία του αγώνα. Ο Μάτος είναι ο κορυφαίος γιατί πετυχαίνει τα δύο γκολ. Ναι. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και τι γίνεται στη ροή του αγώνα. Και βγάζει και τον Ιγκλέσιας εκτός θέσης του 68. Που γίνεται ένα μπουμπούλα και ο Ιγκλέσιας μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοντά στη μικρή. Ο Μάτος. Ναι. Που βγήκε ο Πασχαλάκης και μπλόκαρε και που γλίστησε ναι, λίγο ο Ιγκλέσιας. Ναι, 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 κατάλαβα πολλές. Και δεν μπαίνει εκεί ο κόλτος αστέρα. Το λάθος του Καντουρί. Το λάθος του Καντουρί είναι εκεί. Ο Μίσης λοιπόν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ για μένα στη ροή του αγώνα, στο 90 λεπτό. Εντάξει, δηλαδή χωρίς λάθη, με σωστές μεταβιβάσεις, πολλές key pass που λένε στο χωριό μου, πολλές. Πάσες κλειδί, κάθε το παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την κίνηση του Μίσης στο μεσοδιάστημα, μάρκαρε σωστά. Είχε σωστές τοποθετήσεις, τον βόλεψε το τέμπο. Όταν είναι το τέμπο αυτό, ναι, τον βολεύει. Άμα ανοίξει το τέμπο, μπορεί να δούμε άλλο Μίσιτς. Μπορεί και όχι. Ναι. Δεν είναι σε πιο ανοιχτό παιχνίδι, επειδή δεν έχει ταχύτητα και δεν είναι aggressive, δεν τον λες και ότι του ταιριάζει. Αλλά σε αυτόν τη μορφή αγώνα, έτσι όπως έγινε χθες, με ένα πιο γρήγορο δίπλα όπως ο Κάνιας, ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος μετά από δύο μήνες αποχής. Ναι. Ωραία. Ο Μίσιτς ήταν για μένα στη ροή του αγώνα κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Και δικαιολογεί την προτεραιότητα που του είχε δώσει ο Λουτσέσκου το τελευταίο μήνα, βάζοντας ως αλλαγή το Μίσιτς. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί το Μίσιτς και όχι τον Γκάνιας. Γιατί το Μίσιτς, η εικόνα του Γκάνιας Μίσιτς είναι απλό, θα σου εξηγήσω, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι η εικόνα του Μίσιτς, είναι το ότι έχει συμβόλαιο για τον χρόνο και είναι ότι ο Γκάνιας ήταν τραυματίας. Άρα στο rotation ο Μίσιτς πήγε πρώτου Γκάνιας. Αν ξέρω εγώ, ο Κάνιας δεν ήταν τραυματίας, μπορεί να βλέπαμε και άλλο έργο γιατί ο Κάνιας μπορεί να είναι πολύ σημαντικός σε ένα δίδυμο με Ολιβέιρα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
Ο ΠΑΟΚ έχει 4 ενεργούς κεντρικούς χαφ πλέον. Έναν αριθμό ικανό για να φτάσει στα επόμενα 6 παιχνίδια που χρειάζεται. Το σημαντικότερο. Δηλαδή και μια στραβή να γίνει ακόμη χτύπα ξύλο. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που ο ΠΑΟΚ θα έχει μια αξιοπρεπέστατη εικόνα. Υπάρχει η μεταφορά του Βιερίνια στα εξτρέμ. Mm-hmm. Ωραία. Και σε σχέση με τον αγώνα με την Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ έχει 6 αλλαγές. Ο Γιαννούλης αριστερός μπακ. Με πιο καλή παρουσία και αυτός. Καλός ο Γιαννούλης. Οι τελικές του προσπάθειες λίγο ήταν. Εδώ λοιπόν με τον Γιαννούλη. Εύκολη λία για τους αμυντικούς του Αστέρα. Ναι, θα πρέπει να μπούμε λίγο στην ψυχολογία του Γιαννούλη. Δηλαδή όταν κρίνουμε κάποιον θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και τη φάση του. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα και ο Γιαννούλης είχε την ατυχία όποτε μπαίνει η ομάδα τρώει γκολ. Ναι. Με δικά του λάθη να είναι ένα, το χάσιμο του Τσιλούλη στην, πώς το λένε, στην Νέα Σμύρνη στον αγώνα Κυπέλλου. Ωραία. Τώρα με την, με την Ξάνθη έχει ένα μερίδιο. Ναι. Είναι μέσα στη φάση. Ναι. Με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ο Κατουρί φταίει που χάνει τον Ποντένσε. Αλλά σε ένα παιχνίδι, σε μια φάση του αγώνα που... Δεν έκρινε τίποτα. Στο 3-0 είχαν χαλαρώσει όλοι. Αλλά έχει την κατεμιά, θα πω εγώ. Ωραία. Να μην του βγαίνει αμυντικά το παιχνίδι. Άρα χθες όταν μπαίνει στο γήπεδο, γνωρίζοντας ότι μιλάμε για ημιτελικό κυπέλλου, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του, ενώ το φυσικό του ταλέντο είναι τα γρήγορα ανεβάσματα, το έξυπνο παιχνίδι χωρίς την μπάλα, η ποιοτική του επαφή με την μπάλα, τα καλά του γεμίσματα τα στοχευμένα, στο μυαλό του είναι το πώς δεν θα φάει γκολ η ομάδα. Άρα, γιατί έχει προηγηθεί η κατάσταση που αναφέρω. Άρα λοιπόν, όντως επιθετικά δεν πήρε τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει. Ανασταλτικά ήταν πολύ καλός όμως. Ναι, ανασταλτικά. Μπορεί να του χρεώσει κάτι. Έκανε, μια χαρά ήταν. Ναι, δεν έκανε κανένα λάθος. Και γενικά απλά θα μπορούσε να δώσει πολλά περισσότερα πράγματα επιθετικά. Δεν το έδωσε γιατί νομίζω ότι ψάχνει και αυτό στην ισορροπία του μεταξύ αμυντικής και επιθετικής συμπεριφοράς. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό στη φάση που βρίσκεται τώρα. Για μένα σωστά το πήγε. Δηλαδή, άσε να βρω τα αμυντικά μου πατήματα και τσούκου τσούκου θα το βρω και το άλλο. Ναι. Νομίζω ότι έτσι το ψυχολόγησε το πράγμα. Καλά το έκανε. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν της δικής του εικόνας και του αποτελέσματος του αγώνα, καλά το πήγε ο Γιαννούλης. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Εγώ τον καταλαβαίνω. Το αναγνώρισε και ο Λουτσέσκου αυτό μετά. Το είπε και ο Λουτσέσκου, ότι αμυντικά ήταν πολύ καλύτερος χθες. Ο Λουτσέσκου όμως ξέρει ότι μπορεί να του δώσει πολλά περισσότερα πράγματα επιθετικά. Ναι, αλλά του δίνει και αυτή την τόνωση δημόσια. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλα τα παιδιά έχουν στοιχεία. Πρέπει να έχουμε την υπομονή. Λίγο τώρα ο Σβιντέσκι το χάνει. Είναι η φάση του. Δηλαδή μπαίνει και είναι κακός. Ναι. Κάνει και ένα λάθος που δεν δικαιολογείται. Ένα κοντρόλ πίσω που πραγματικά σε αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Και ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι. Πράγματα. Ο Κατουρί δεν έδωσε τίποτα. Μόνο λάθη έκανε. Δεν έκανε μόνο λάθη, Σταύρο. Έκανε και μια πάσα που επέλεξε τη λάθος πλευρά. Ενώ είναι δεξιά μόνο στο Βιερίνια. Δεν ήταν καλό ο Κατουρί, αφού δεν έχει ρυθμό. Και έκανε το λάθος εκεί, πήγαμε να φάμε τον γκολ. Έκανε 2-3 πουλήματα. Έπαιξε και δεξιά βέβαια που δεν το βολεύει στο μεγαλύτερο διάστημα. Αλλά πήρε χρόνο. Πήρε χρόνο. Ο Ζαμπά ήταν κακός. Ο Ζαμπά είναι κακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ναι. Και εδώ είναι το λάθος. Η γκαντεμιά που χτύπησε ο Λιμιός. Ναι. Δηλαδή εδώ τώρα ο Ζαμπά είναι. Και γιατί εγώ είχα στραβώσει αγάπη, θυμάσαι την κουβέντα μας. Ναι. Για το Μανατζερίδη και την Πόρτο. Ναι. Εκ των παρελθόντος φαίνεται λίγο ότι μάλλον. Ναι. Η κουβέντα που άνοιξε ο μάνατζερ του. Ναι. Σαν να είναι αποσυντονισμένος. Σαν... Είναι αποσυντονισμένος. Μα δεν έχει την εμπειρία για τις παραστάσεις το παιδί. Ναι. Το μυαλό του κάπου... Μπήκε, ναι, μα πρώτα απ' όλα δείχνει αδούλευτος. Ναι. Ξαφνικά ο Ζαμπά δείχνει αργός. Σαν να είναι... Σε άλλους χρόνους. Σε άλλους χρόνους, σαν να είναι το μυαλό του αλλού, σαν να είναι το σώμα του αλλού. Γι' αυτό εγώ τρελαίνομαι με τη διαχείριση των μάνατζερ όταν βλέπω ότι υπάρχει τυχοδιοκτισμός. Μπήκες με το σουλάτσα, είσαι εκεί πέρα στην πόρτα, οκ.
Α, έλα, φέρ την πόρτα τώρα, έτσι όπως είναι. Θα μου φέρει άλλος παίκτης είναι. Μετά τη διακοπή είναι άλλος παίκτης. Τον δίνω, αύριο τον δίνω. Περίμενε. Αύριο τον δίνω. Έτσι πως είναι να ζωσε 20. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, αλλά δύο φορές έτσι να παίξει με το μυαλό του ακόμα στα 20 του, θα τον χάσεις. Εδώ τώρα θα μπει, θα φάει τα γκάζια τώρα του Λουτσέσκου. Θα πρέπει ο Λουτσέσκου τώρα να ασχολείται με το μυαλό που έχασε ο Ζαμπά από τη διαχείριση του ατζέντη του, που ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να τον προστατεύσει. Και χθες με το μάτς έχετε καταλάβει ότι έχει ανέβει πάλι λάθος post. Που λέει άλλη μία assist, άλλη τρεις βαθμοί σε αγώνα κυπέλλου. Εντάξει. Δευτερευού σημασία. Σου λέω ρε παιδί, ναι, δηλαδή. Διαχειρίζει το μάτζερ του το λογαριασμό όμως. Είναι αγώνα κυπέλλου, ρε. Τρεις βαθμοί. Το πιο απλό, ας πούμε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αγωνιστικό, ναι, δεν φαίνεται καλά. Ο Ζαμπά. Και νομίζω ότι αν ο Λιμιός ήταν καλά, ο Ζαμπά και χθες δεν θα ξεκινούσε μετά την εικόνα στην Ξάνθη. Ο Ζαμπά ήταν κακός και στο Αγρίνιο. Λέει: υπάρχει φίλη πιθανότητα να έχει φορτώσει το σώμα του με παραπάνω βάρη και να μην μπορεί το κορμί να ακολουθήσει. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, Χρήστο. Θα το ρωτήσω αυτό που λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί όντως δείχνει σαν να πλακώθηκε στα βάρη και να μην μπορεί να. Να είναι πιο βαρύς από ό,τι πριν, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσω αυτό γιατί μπορεί όντως να έχει βγάζει ένα πρόγραμμα τώρα για να φρεσκαριστεί μετά. Αλλά δεν είναι, είναι και το κεφαλικό που είναι εκτός. Ναι, τον βλέπεις γενικά δεν πατάει καλά. Γενικότερα. Ο Ζαμπά. Και σου λέω, εγώ πιστεύω ότι αν χθες ο Λιμιός ήταν καλά, θα έπαιζε ο Λιμιός. Και αφήσαμε τελευταίο τον αρχηγό. Έχουμε και ένα μήνυμα. Υπάρχει ένας διάλογος φίλων του ΠΑΟΚ στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Το μήνυμα ήταν: ξεκινήστε καμπάνια δημοψήφισμα να μην ξαναβγεί ο Βιερίνη από τα εξτρέμ. Μια χαρά είναι ο Γιαννούλης πίσω και η σύγκριση με όλους τους άλλους εξτρέμ του ΠΑΟΚ προκαλεί θλίψη. Ο Βιερίνη στα 33 του είναι 5 επίπεδα πάνω από όλους μαζί, λέει ο Απόστολος. Η ποιότητα της δημιουργίας του ΠΑΟΚ όταν ο Βιερίνη είναι στα μπακ, η ποιότητα της άνεσης που ο ΠΑΟΚ σπάει την πίεση του αντιπάλου όταν ο Βιερίνη είναι στα μπακ, είναι πράγματα τα οποία δεν τα πουλάς για να τον δεις στα εξτρέμ. Και πρώτα απ' όλα, ως μπακ ο Βιερίνη έχει 6 γκολ. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Εγώ τον Βιερίνη στα 34 του δεν θα τον άλλαζα θέση. Θα τον προστάτευα για να έχω ποιοτική ανάπτυξη, πρώτη πάσα, πάσα στο μεσοδιάστημα, αλλαγές παιχνιδιού κτλ. Κτλ. Θα τον άφηνα εκεί και θα πήγαινα να αγοράσω έναν σφίχτη εξτρέμ. Αριστεροπόδαρο. Για να μπορώ να βάζω δύο παίκτες στο μεσοδιάστημα, να δίνω πλάτος με τα μπακ μου στο παιχνίδι μου, να κάνω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω αριστερό πόδι, δεν μπορώ να τα κάνω όσο ποιοτικά θα μπορούσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω έτσι έχει κατάσταση και στο μυαλό του Λουτσέσκου για τη νέα χρονιά. Ναι, δεν μπορεί στον ΠΑΟΚ που είναι αίτητος από τον Μάρτιο του 18 να μου λέει ο άλλος να κάνω δημοψήφισμα για να πάει ο Βιερίνη στα εξτρέμ. Εντάξει, προφανώς ο Λουτσέσκου ξέρει την πρώτη μέρα τι μπορεί να προσφέρει, ναι, ο Βιερίνη στα εξτρέμ. Για θέμα νοοτροπίας κόσμου. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει έναν χρόνο και έναν μήνα στο πρωτάθλημα. Ναι, το Μάρτιο που έχασε τον Αστέρα Τρίπολης. Και πώς έχασε. Τελευταία φάση του αγώνα, ένα πούλημα της μπάλας, ό,τι να είναι. Για το χθεσινό παιχνίδι, πρέπει να σταθούμε και στον ΑΚΠΟΜ. Ο ΑΚΠΟΜ έχει δίκιο. Για μένα έχει. Σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ. Όχι ένα αποτελεσματικό, αλλά ήταν φλίαρος μεσοεπιθετικά. Όταν ο ΑΚΠΟΜ έπαιρνε μπάλα, ναι, ήταν και οι φάσεις γύρω-γύρω την περιοχή, ήταν και δημιουργούνταν και η κατάσταση πολύ. Ναι, γιατί και ο Μπίση δεν ήταν καλός χθες. Βέβαια, έφαγε πολύ κλωτσιά. Ναι, του βγήκε και λίγο νευρικότητα του Μπίση σε μερικές φάσεις. Που εκνευρίστηκε οι από τα χτυπήματα. Δεν τιμωρήθηκαν ούτε καν με φάουλ. Από το πρώτο λεπτό σημάδεψαν τον Μπίση. Ναι. Νομίζω όποτε ο ΑΚΠΟΜ είχε συμμετοχή σε κάποια φάση, η ανάπτυξη ήταν σωστή. Δηλαδή έσπαγε ωραία την μπάλα, καλές κινήσεις, σωστές επιλογές. Πολύ ουσιαστικός στο γύρω-γύρω. Και υπήρξαν στιγμές που ήταν εντυπωσιακός με το πώς είχε την μπάλα στα πόδια και δεν έπεφτε. Ναι. Εντάξει, απίστευτη δύναμη. Ο Βρετανός. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές ήταν ο ΑΚΠΟΜ πάει να παίξει με το σώμα. Του δίνουν φάουλ που δεν είναι ρε ζή. Είναι πάρα πολλές φορές.
Εντάξει, κάνει και ο κλειδώσει και κάνει. Εντάξει. Ο... Για τον άκουπο με ναι, δεν είναι όμως πάντα. Είναι αμπτάλης, ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι απλά έτσι είναι μαθημένος. Και απλά εδώ παίζει με το σώμα πολύ. Δεν πέφτει εύκολα ο ακπομ. Εντάξει, δύο-τρία φάουλ που του δώσαν, το ένα θυμάμαι εγώ του Τριανταφυλλόπουλου ήταν. Ναι, δεν σου λέω ότι είναι 100%, αλλά πολλές φορές πάει να παίξει με το σώμα και δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα. Του δίνουν φάουλ. Και τον εκνευρίζουν κιόλας. Ενώ ο ίδιος δεν πέφτει. Πραγματικά δεν πέφτει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα μου άρεσε χθες ο ακπομ. Ναι, ο ακπομ όμως αρχίσει να πρέπει να ηρεμήσει σιγά σιγά μέσα στην περιοχή, να βάλει και κανένα παστέλι. Ναι, σίγουρα. Και η ουσία λίγο. Έχει ένα σκοράρι από τον Ολυμπιακό, είναι πολλές οι αγωνιστικές. Πόσο είναι, 10 αγωνιστικές είναι. Ναι, αρχές Φλεβάρι ήταν ο Ολυμπιακός, 10 Φεβρουαρίου. Ναι, τι αγωνιστική ήταν, 20η. 10 Φεβρουαρίου. Αυτό το έχεις. 57 εκατομμύρια, η αξία του ΠΑΟΚ, στο Transfer Market. Θέλει ουσία ακπομ, αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις και το γεγονός ότι κάνει σπουδαία δουλειά γύρω-γύρω. Και χθες ειδικά φάνηκε, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Με Ολυμπιακό νομίζω το 10 Φεβρουαρίου πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι ποια αγωνιστική είναι. Το από τότε που έγινε σκοράρι. Ολυμπιακό, 20η αγωνιστική, 10 Φεβρουαρίου. Πόσοι αγώνες είναι από τότε? Όχι, έχει βάλει γκολ και στο κύπελο, ε. Σε ποιο? Στο 4-2, 27 Φεβρουαρίου. Στο πρωτάθλημα είναι 8. Πρωτάθλημα είναι, ναι. Εντάξει, να έχει καιρό. 7 αγώνες, σωστά. Θέλει σιγά-σιγά την ουσία. Ναι, ναι, θέλει διαχείριση λοιπόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει λίγο κάποιος να τον ηρεμήσει. Με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ πήρε άλλη μια νίκη. Απομένουν πλέον 5 παιχνίδια και ο τελικός 6. Σημαντική και η αποβολή δικαιότατη του Ιγκλέσιας. Όχι ότι με τον Ιγκλέσιας θα είχε πολλές περισσότερες ελπίδες ο Αστέρας να ανατρέψει την κατάσταση, αλλά και χωρίς Ιγκλέσιας. Δεν έχει χειρονομήσει, όταν έβαλε τον γκολ πέρσι. Και χειρονομήσει έχει κάνει και κυκλοσχέσει έχει. Καλά, ο Ιγκλέσιας. Εμψυχρό. Πιο πολύ κακό στον Αστέρα κάνει τώρα, γιατί ακολουθώ μαζί με τον Λεβαδιακό που είναι τελικός και τον Αστέρα και δεν τον έχει ο παράσχος, ας πούμε. Πιο πολύ κακό έκανε στον Αστέρα. Σε εκείνο το σημείο. Εντάξει. Για την ομάδα του είναι κακό. Όχι για τον ΠΑΟΚ τόσο. Ο Ιγκλέσιας έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει αγώνας που να λείπει ο Ιγκλέσιας από αντίπαλους του ΠΑΟΚ. Για το παιχνίδι της Κυριακής με τη Λαμία, να πούμε ότι από σήμερα το πρωί τα εισιτήρια είναι κανονικά στα εκδοτήρια. Επειδή πάλι νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, είχαμε και εμείς αρκετά μηνύματα. Προφανώς και την Κυριακή θα έχει πολύ κόσμο στην Τούμπα. Αν και από ό,τι είδα δεν θα έχει καλό καιρό, να ξέρετε. Δεν θα έχει. Όχι. Χαλάει ο καιρός, βροχή θα έχει την Κυριακή. Υπάρχει κινητικότητα από το πρωί τα εισιτήρια κανονικά. Εντάξει, δεν είναι γεμάτη η Τούμπα και την Κυριακή. Καλά, ό,τι καιρό και να έχει, ό,τι και να γίνει. Από εδώ και πέρα. Βασικά, όχι. Εδώ και αρκετά παιχνίδια η Τούμπα είναι συνεχώς γεμάτη. Ό,τι μέρα έτσι θα είναι και την Κυριακή, έτσι θα είναι. Δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό. Και με το Λεβαδιακό. Χθες ήταν και πολύ από το μπάσκετ. Ναι, ήταν ο. Ο Γκος εκεί. Φωτογραφίες, σχόλια από κάτω. Με το Τζαμπά διάλογο ο Γκος, κανονικά. Ήταν πολύ από το μπάσκετ. Ωραία. Το Τζαμπά έφτασε πλάκα-πλάκα πάντως στις 10 assist. Ναι. Σημαντικό είναι και αυτό. Ναι, στο πρώτο γκολ νομίζω. Ναι, στο πρώτο. Το πρώτο είναι δικιά του. Εσύ είναι έξυπνη κεφαλιά. Είναι η καλύτερη ενέργεια στα τελευταία 4 παιχνίδια. Ναι. Και ο Μάτος έχει βάλει ακόμα ένα γκολ στην κατηγορία τι έβαλες ρε. Όπως είπε σωστά και ο Πάουκ. Μόνο έτσι μπαίνει. Κολλάρετε πραγματικά. Μόνο έτσι μπαίνει. Εκείνη την ώρα πρέπει να βάλει έτσι το σώμα του, έτσι το πόδι του και τα δύο του Μάτος είναι εσωτερικό δίχτυ. Ναι. Και τα δύο. Και το πρώτο είναι πολύ ωραίο. Κάνει το σωστό δηλαδή. Το πρώτο είναι εύκολο. Αν την κλωτσίσει σωστά θα πάει. Για την ποιότητα του Μάτος, ναι. Σκέψου άλλοι μπακ τι έχουν κάνει στην διαθέση. Ο Μπακάκης δεν την πέτυχε χθες. Αυτό. Λέει η ΑΕΚ ότι έβαλε γκολ offside το ΠΑΟΚ. Ήταν λίγο offside, παιδιά, όπως το παιχνίδι του Μπίσεσβαρ στη Τρίπολη. Ναι, μέτρησε, δεν μέτρησε τον γκολ, τώρα μέτρησε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Πώς έχουν παράπονο όλοι για τη διαιτησία και μόνο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λέει για VAR, δηλαδή είναι φανταστικό αυτό. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι, φοβερό. Ο Μπακάκης βγαίνει σε φάση πολύ πιο offside από το Μάτος, δεν σηκώνει ο βοηθός. Mm-hmm. Και δεν πετυχαίνει την μπάλα. Συγγνώμη. Απλώστε κάτι παραπάνω να βάζετε και τα offside. Ναι, να του. Ε? Είναι του Μάτος και του Μπακάκη. Ναι, του Μπακάκη.
Είναι ίδια φωτογραφίες. Πιο πολύ είναι το μπακάκι. Ναι, από χθες γίνεται κουβέντα μόνο για του Μάτος. Ναι, γιατί το Αλτοζόν το έχασε. Γιατί φταίμε εμείς. Ας το βάζε. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις για αύριο και μεθαύριο ή αν θέλετε για κάποιο από το επόμενο σοου που θα ακολουθήσουν. Παρασκευή και Σάββατο η κυρία επιθεώρηση στο Θέατρο Βεργίνα. Μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα πάλι και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Νάξους είναι εδώ μαζί μας. Το νέο κατάστημα της Μυστικής Μέρας στο τέλος. Δεν με πήγες ακόμα. Ένα στέργιο της Μυστικής Μέρας στο τέλος είναι το πιο κεντρικό μέρος. Φεύγοντας από εδώ πέρα σήμερα, θα περάσουμε, εντάξει. Εχθές έμεινες, γι' αυτό σου λέω. Χθες έφυγες εσύ. Συγγνώμη, στέργιο που έφυγες εσύ χθες. Σήμερα θα μείνω, λοιπόν. Α, θα μείνεις και σήμερα. Και θα πάμε τη Μυστική Μέρα στο τέλος, ναι. Όχι, θα μείνεις, ενώ έμεινες εδώ χθες. Στο στο κέντρο, ρε. Όχι. Όχι, εντάξει, θα πούμε μαζί σήμερα και θα περάσουμε από εκεί. Τη Μυστική Μέρα στο τέλος, στο νέο κατάστημα. Εσύ θέλεις λευκά αθλητικά, εγώ θέλω τα πάντα, δεν έχω θέμα. Και αξεσουάρ δεν έχει. Μου κάνει εντύπωση, εντάξει, ναι. Και γυναικεία συλλογή έχει, και ανδρική συλλογή έχει, και παιδική, και τσάντες και πάρα πολλά, πάρα πάρα πολλά στα Naxus. Nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και τα κλασικά καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλο και σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο. Πάντα 20 λεπτό. Ημίωρο, είπε ο Σταύρος. Τελευταίο ημίωρο που πάντα είναι 20 λεπτό. Πες τα λεφτά 20 λεπτό, ρε φίλε. Τι κάνουμε, ολόκληρη κουβέντα. Λοιπόν. Θα έχουμε μαζί μας το τζάλμα. Θα έχουμε μαζί μας το τζάλμα, ξανά. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Τζάλμα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Τι γίνεται, τζάλμα. Το τζάλμα είναι εδώ. Αντί να εκτιμήσεις, Ραφαήλ, που διάλεξα αυτό για σένα. Ένα πολυεργαλείο, πραγματικά. Σωστό. Κάζει και γελάς. Όχι, όχι, γιατί, άψογος επαγγελματίας ο Τζάλμα, ναι, σωστά. Αποτελεσματικός ενίοτε. Να έλεγα κανένα παίκτη που δεν τη βρίσκει, κανένα παίκτη που δεν έχει και προσφορά μεγάλη. Δεν είπε να και ναι. Τόργκελε, σαν τώρα. Σωστό. Που σωστό, βάζει όμως τώρα γκολ. Που βάζει γκολ ακόμα, ναι, στα 36 του. Ραφαήλ, τι κάνεις? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Και εμείς καλά. Πώς ήταν χθες η ομάδα? Καταρχάς, γρήγορα τελειώσατε χθες, Ραφαήλ, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, 65 λεπτά νομίζω. Δουλεμένος στην προπόνηση ήταν, να προλάβουν να πάνε και στην Τούμπα. Ναι, 4 η ώρα ξεκίνησε, 5.30 τελειωμένη μας. Τα βγήκαμε για ακόμα μέρα είχε έξω. Ήταν από τα γρήγορα παιχνίδια στο Παλατάκι. Αυτά είναι. Ξέρετε εσείς εκεί τι κάνετε. Ναι, νομίζω το έκανε εύκολο ΠΑΟΚ. Το λέγαμε και χθες ότι εντάξει, έχει το πάνω χέρι. Φαινόταν ότι είχε πάρει τον αέρα του Ηρακλή φέτος, αλλά τόσο εύκολο δεν τον περιμένει. Νομίζω κανένας. Πολύ κακός Ηρακλής, πάρα πολλά λάθη. Νομίζω περίπου 26, άρα ένα σετ και κάτι παραπάνω χάρισε στον ΠΑΟΚ. Από τους πόντους δηλαδή που ήρθαν από τα λάθη του Ηρακλή και έκανε το πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Σάκης Ψάρας, τίποτα παραπάνω. Οπότε και η νίκη ήρθε και έκανε τα παιδιά όλη τη μέρα μπροστά τους για καφέ, ξεκούραση, δεν χάσανε τη μέρα τους. Σωστό. Ήδησαν και χρειάζεται πρόγραμμα. Νομίζω τώρα, χρειάζεται από εδώ και πέρα τώρα αυτές οι μέρες ξεκούραση. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ θα ήταν καλό να καθαρίσει την σειρά το Σάββατο, ώστε αν υπάρχει κάποιο άλλο μάτι το οποίο θα τραβήξει και θα πάει για την Τρίτη, να έχει περισσότερες μέρες μέχρι να ξεκινήσουν τα ημιτελικά. Γιατί μπαίνει σε μια σειρά αγώνων που είναι συνεχόμενη μέχρι τον Μάιο. Το Σάββατο τι ώρα, Ραφαήλ? Το Σάββατο είναι 7.30 και υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3. Χθες δεν έδειξε η ΕΡΤ το παιχνίδι. Γιατί του ΠΑΟΚ, επέλεξε να δείξει τον Ολυμπιακό και την, με την ΑΕΚ. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ και στο live του ΠΑΟΚ 4 ρωτούσαν συνεχώς. Θα είναι το Σάββατο τηλεοπτικό κομμάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά κανάλια πλέον της ΕΡΤ. Ναι, μπορεί να καλυφθεί. Βάλτε το στο ίντερνετ. Ναι, θα μπορούσε, για κάποιον ναι. Που θέλει να το δει, θα μπει στο ίντερνετ. Ναι. Okay. Τέλος πάντων, Σάββατο 7.30 στη Μίκρα, δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ΠΑΟΚ, ο χθεσινός που είδαμε να αντιμετωπίσει προβλήματα. Όχι, ο ΠΑΟΚ ο χθεσινός δεν νομίζω να έχει προβλήματα. Άντε να χάσει κάποιο σετ, ναι. Λέμε τώρα, νομίζω... αλλά μέχρι εκεί φαντάζομαι. Νομίζω πάντως το είπε εντάξει, και ο Σάκης ο Ψάρας και ο Φιλίπποφ και από πλευράς Ηρακλή ότι σίγουρα περιμένουν ένα τελείως διαφορετικό Ηρακλή στη Μίκρα, ότι μπορεί να έχει ναι, σίγουρα, λιγότερα λάθη, λίγο και τη βοήθεια του κόσμου του, αλλά νομίζω ότι με βάση την εικόνα χτες του ΠΑΟΚ δύσκολα θα... Νομίζω ότι δύσκολα μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω ο Ηρακλής. Δώσε μας λίγο, Ραφαήλ, μία εικόνα για την ομάδα της ΜΗ που ήσουν στο Παλατάκι, όχι τόσο εντάξει, για την διακύμανση του σκόρου, όσο για την ατομική απόδοση του καθενός και αν κάτι σε ομαδικό επίπεδο σε εντυπωσίασε ή άρεσε πολύ στον coach. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ξεχώρισε από τον ΠΑΟΚ χθες ήταν για μια ακόμα φορά η εξαιρετική συνεργασία του Φιλίππο με τον Όκολιτς.
Νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια, τους τελευταίους δύο μήνες βρίσκονται με κλειστά μάτια. Ο Όκολης δηλαδή, αν είχε μία ή δύο άστοχες επιθέσεις, και αυτές δηλαδή δεν έπεσαν μέσα. Πρόλαβαν και βγάλανε άμυνες υπέρθεση του Ηρακλή. Τελείωσε με 14 πόντους το παιχνίδι, που για ένα κεντρικό είναι, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. 13-15 επιθέσεις. 13-15. Δύο επιθέσεις και αυτές δεν ήταν καν-out. Ήταν που βγάλανε άμυνες του Ηρακλή. Όλες οι υπόλοιπες έπεφταν μέσα. Ήταν απίστευτα δυνατά καρφιά. Δηλαδή το σέρβις πήγε πολύ καλά επίσης. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Όκολιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το δείχνει. Κοίταξε, αυτό το 13-15 είναι εντυπωσιακό. Αν αναλογιστούμε, για παράδειγμα, μην πάμε μακριά, ο Μακοτούντια με 10 πόντους είχε 8 στις 20 επιθέσεις. Ακριβώς, ναι. Και ο Όκολιτς είχε 13-15. Σε αυτό βέβαια βοηθάει αυτό που έχει πει και ο Φιλίπποφ και στην εκπομπή αρκετές φορές, το ότι όλα ξεκινάνε την υποδοχή. Όταν πάει καλά η υποδοχή, που δεν πίεσε πολύ με το σερβίς ο Ηρακλής, η μπάλα πηγαίνει πάρα πολύ εύκολα στον Φιλίπποφ και άρα εκείνος έχει την ευκολία να μοιράσει το παιχνίδι όπως θέλει. Είτε σε Όκολη Στακουρίδη, είτε στον Γκάρετ, είτε στον Club Vike. Επομένως, όσες περισσότερες επιλογές έχει ο ίδιος, είναι ακόμα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Είδες κάποια δυναμία του ΠΑΟΚ ή στο παιχνίδι δεν φάνηκε λόγω και της μικρής έτσι παρουσίας του Ηρακλή? Νομίζω όχι. Συνολικά, αν εξαιρέσουμε λίγο το τρίτο σετ που ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο νορθρά, ίσως από το γεγονός ότι κατέκτησε πάρα πολύ εύκολα το δεύτερο σετ 25-13, νομίζω ότι εκτός από εκείνο το σημείο που έμεινε με 4 πόντους ή 5 πίσω, έβγαλε αντίδραση και ακόμα και όταν δυσκολεύτηκε, δηλαδή είχε τις λύσεις. Δεν είχε κάποιο αρνητικό, δηλαδή, νομίζω, ο ΠΑΟΚ συνολικά χθες. Προβλήματα δεν προέκυψαν, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Μπαίνουμε άρα την τελική ευθεία, ναι. Όλα και καλά, καλά ουσιαστικά. Ήταν όλοι παίχτες, 1-0. Ναι. Θα είναι σημαντικό για την ομάδα να κάνει αυτό που έλεγες και στην αρχή, το 2-0, να έχει και παραπάνω χρόνο και για ξεκούραση και για δουλειά ενδεχομένως, να μην υπάρξει καταπώνηση. Και ας υπάρξει καταπώνηση για κάποιον από τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην υπάρξει, αλλά εντάξει, αν κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει να κάνει το Σάββατο, νομίζω. Υπό μία έννοια σου είναι και καλό, Ραφαήλ, λίγο ο Ηρακλής να είναι πιο ανταγωνιστικός. Και να λέω, ναι, δεν τον υποτιμάω σε καμία περίπτωση, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει διαφορά δυναμικής και ποιότητας, ακόμα και εμπειρίας. Αλλά θα ήταν ιδανικό ο ΠΑΟΚ να έχει περισσότερη αντίσταση για να βγάλει και κάποια συμπεράσματα ο coach, γιατί τα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα. Δεν το συζητάμε. Ναι, για τον Ηρακλή υπάρχει ένα ελαφρυντικό βέβαια, ίσως και περισσότερα, γιατί είχε και ένα δύσκολο ταξίδι επιστροφής από τη Σύρο, έμεινε καθυλωμένος εκεί 3-4 μέρες λόγω του απαγορευτικού που υπήρχε από το λιμάνι της Σύρου, δεν μπορούσε να φύγει. Υπήρχαν και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών, αλλά και πάλι, εντάξει, νομίζω ότι σαν Ηρακλής θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ειδικότερα όταν μιλάμε και για play-off πλέον και όχι για κανονικής διάρκειας παιχνίδι. Ωραία. Αυτά για το βόλεϊ. Ήταν ωραία η εικόνα στην Τούμπα, στο ημίχρονο. Ναι, όντως. Με τη γυναική ομάδα. Αποθέωσε από όλο το γήπεδο. Νομίζω το χάρηκαν τα κορίτσια πάρα πολύ. Το περίμεναν κιόλας. Το είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Το άξιζαν. Και οι νεανίδες. Ναι, Ραφαήλ, μαζί. Ναι, και οι δύο μαζί. Τέλος, ναι. Και αρκετές παίχτρες από τις νεανίδες αγωνίζονται και στη γυναική ομάδα. Αλλά νομίζω αυτό που είπε η Αγάπη, ότι το περίμεναν οι παίχτρες πάρα πολύ. Περιμένουν και το Σάββατο και την φιέστα που θα γίνει τυπική στην Μίκρα, για να ολοκληρωθεί νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, με τον ιδανικότερο, αυτή η σεζόν και να μπουν οι βάσεις πλέον για την επόμενη. Ραφαήλ, αυτή η φιέστα τι θα περιλαμβάνει? Ξέρουμε πρόγραμμα, το τι ακριβώς θα γίνει ακόμα? Όχι, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα γνωστό. Θα υπάρξει αντίπαλος? Προπονήσεων δεν νομίζω μάλλον να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είναι το Σάββατο μεσημέρι που θα ήταν τυπικά οι μέρες και οι ώρες των προπονήσεων του ΠΑΟΚ στη Μίκρα. Επομένως θα γίνει μια σαν γιορτή κάπως έτσι. Μεταξύ των παιχτριών θα υπάρχουν και οι συγγενείς και φίλοι των παιχτριών, οπότε θα υπάρχει ένα πιο εορταστικό κλίμα. Ραφαήλ, αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου για την ημέρα ΠΑΟΚ, ναι, το μεσημέρι. Ναι, στις 2 το μεσημέρι θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας. Αρκετοί εκπρόσωποι φυσικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και παίχτες από όλες τις ομάδες και από την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου και από τα τμήματα του ΑΣ. Φυσικά και εκπρόσωποι από τις 5 ιερές Μητροπόλεις, στις οποίες θα καταλήξουν τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα συγκεντρωθούν. Πυρετώδες οι προετοιμασίες, ήδη κάποια προϊόντα από κρέατα κτλ. Και τυροκομικά έχουν ήδη παραδοθεί από ό,τι μάθουμε στις 5 Μητροπόλεις. Την Κυριακή θα γίνει και η περισσότερη συγκέντρωση φυσικά.
τροφίμων και λοιπόν προϊόντων από τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν από νωρίς και στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί μέσα σε μία μέρα να μαζέψει μία τόσο μεγάλη ποσότητα τροφίμων για καλό σκοπό και στα πλαίσια πάντα της γιορτής του ΠΑΟΚ για τα 93 χρόνια από την ίδρυσή του. Ναι, νομίζω με βάση τα τελευταία χρόνια και φέτος θα είναι πολύ σημαντική η βοήθεια. Ακριβώς, ναι, οπότε περιμένουμε αύριο και τις τελικές λεπτομέρειες και φυσικά το κάλεσμα στον κόσμο. Ωραία. Ωραία, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ξεκινάει ο ημιτελικός πρωταθλήματος σε επίπεδο K15 στη Λαμία. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα μεταδοθεί ζωντανά από την TV100. Ναι. Υπάρχει και σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με λεπτομέρειες. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του πρωταθλήματος. Είπαμε γίνεται στη Λαμία. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άρης επίσης σήμερα, αλλά στις 6 ώρα. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 3. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Η λογική λέει ότι σήμερα στο μάτς που ξεκινάει σε 10 λεπτά και θα κερδίσει τον Ολυμπιακό και θα κάνει το βήμα που απαιτείται, το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι η ομάδα του Απόστολου Παπαβασιλείου και του Δημήτριου Ταξίδη. Μια ομάδα που τελείωσε χωρίς ήττα τις υποχρεώσεις στην κανονική διάρκεια και αυτή στο βόρειο όμιλο του πρωταθλήματος. 19 βαθμούς αγάπη χώρισαν τον ΠΑΟΚ από τον Άρη. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης μια πολύ καλή φουρνιά αυτή της K15. Καλή επιτυχία στα παιδιά. 2 η ώρα, ξαναλέω, ξεκινάει το παιχνίδι. Θα υπάρχει και μέσα του ΠΑΟΚ 24 live streaming. Ναι, οπότε είτε αν είστε εκτός μέσα από το ΠΑΟΚ 24, από κάποιο κινητό, από κάποιο τάμπλετ, από κάποιο υπολογιστή. Ναι, τώρα είναι σε σπίτι. Είπαμε υπάρχει κάλυψη και από την TV100 ξεκινάει σε 7 περίπου λεπτά το παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ημιτελικός πρωταθλήματος. Σίγουρα μάτς με ενδιαφέρον. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μπότη, Συνανάη, Κουτσίδης, Ζήκος, Τασιούρας, Τσίκος και Δίκογλου, Κουλούρης, Πιτιλάκος, Μυρλής και Κούτσιας. Αυτή είναι η ένδεκα που εμπιστεύεται στο ξεκίνημα ο Απόστολος Παπαβασιλείου. Σκέψου στο τέλος της σεζόν πόσες κούπες θα έχουμε να μετράμε. Άμα βάζεις μέσα K15, K19, γυναικεία, ανδρικά τμήματα, χαμός. Σκέψου το λίγο, χάνει το μέτρημα. Κοίταξε, το ιδανικό για την πρώτη ομάδα, την ανδρική, είναι να πάρει πρωτάθλημα κύπελο. Ναι, εντάξει, άμα πας μετά K19. Απαιτούνται μετρημένα βήματα. K19 το κλείδωσε. K19 ή K15, λογικά ξαναλέω γιατί ποδόσφαιρο είναι. Το διεκδικεί τέλος πάντων, στο Final Four. Είναι φαβορή, λέω εγώ. Η K17 δεν είναι φαβορή. Είναι ναι, Ολυμπιακός, αλλά και χθες μπορεί αναφυσβήτητα να πάρει το πρωτάθλημα και η K17. Το γυναικείο βόλεϊ έκανε αυτό που έπρεπε. Υπάρχει για το ανδρικό βόλεϊ και το πρωτάθλημα, υπάρχει και το κύπελο. Περιμένουμε ένα πρωτάθλημα στη γυναικεία ομάδα handball μετά το κύπελο Ελλάδος. Υπάρχει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Γενικότερα υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν τίτλοι και στα επαγγελματικά αθλήματα και στα ερασιτεχνικά. Καλό είναι αυτό. Μπορεί ορισμένοι να μην δίνουν σημασία. Οκ, σεβαστό και αυτό. Αλλά είναι καλό και για τους αθλητές που αγωνίζονται στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και για τις οικογένειές τους και τους προπονητές τους να έρχονται τίτλοι. Είναι μια επιβράβευση μιας ολόκληρης χρονιάς και είναι ωραίο και αυτό που βίωσαν χθες τα κορίτσια του βόλεϊ. Δεν είναι μικρό πράγμα να σε χειροκροτάει 25.000 κόσμος. Ναι. Δεν αμείβονται τα παιδιά αυτά με εκατομμύρια, ούτε γυναίκες ούτε άντρες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Πολλοί από αυτούς κάνουν 2 και 3 δουλειές εκτός από το άθλημα που παίζουν για να μπορούν να ζήσουν. Όχι, είναι πιο ξεχωριστό για αυτούς. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιβράβευση. Η μεγαλύτερη, μάλλον. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο. Το να σε χειροκροτάει ο κόσμος. Γιατί ξαναλέω, κανείς δεν γίνεται πλούσιος. Δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα παίζοντας handball, βόλεϊ, πόσο μάλλον να είσαι στο γυναικείο αθλητισμό. Ήταν πολύ ωραία εικόνα και νομίζω ότι έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος σεζόν να ζήσουμε και άλλες τέτοιες. Η K15 είπαμε παίζει σε λίγη ώρα. Ναι, μέσα από 24 υπάρχει κανονικά το live streaming
Από εκεί μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του αγώνα, που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω κάτι άλλο ποδοσφαιρικό δεν υπάρχει. Είπαμε ότι τα εισιτήρια είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου. Ναι, υπήρξε χθες μια επιθεώρηση της UEFA στο Καφτατζόγλιο, για να είναι έτοιμη και η UEFA σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ επιλέξει το Καφτατζόγλιο από το ξεκίνημα της χρονιάς. Διαπιστώθηκαν ελλείψεις σίγουρα. Δεν είναι κοινό, δεν είναι μυστικό ότι χρειάζεται να γίνουν πολλές εργασίες στο Καφτατζόγλιο. Για παράδειγμα, πρέπει να μπουν τα τουρνικέ. Αν ο ΠΑΟΚ μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο, θα μεταφέρει τα δικά του. Πρέπει να γίνουν εργασίες στα αποδυτήρια, πρέπει να γίνουν εργασίες στις κερκίδες, πρέπει να γίνουν εργασίες στα δημοσιογραφικά. Γενικότερα, έχει αρκετή δουλειά το όλο θέμα, με ένα κόστος 1,5 εκατομμύριο, 2,5, δεν μπορεί να μπει κάποιος με ακρίβεια, το οποίο φυσικά θα αναλάβει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το θέμα είναι αν προλάβει ο ΠΑΟΚ να, όχι για την ευθύνη του, αλλά γιατί δυστυχώς εξαρτάται από άλλους, να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τη νέα τούμπα. Το παράδειγμα της ΑΕΚ είναι πολύ διδακτικό για όλους, αγάπη. Και νομίζω είναι φάρος για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα υπάρξει, το έχει πει και ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε ένα της χιλίης ο ΠΑΟΚ να μπει σε διαδικασία να γκρεμίσει την παλιά τούμπα και πριν προλάβει να χτίσει τη νέα ή στην πορεία να προκύψουν προβλήματα που θα καθυστερήσουν το έργο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και καλώς λειτουργούν στον ΠΑΟΚ, θέλουν να διασφαλίσουν και το παραμικρό παράθυρο που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν προκύψει μετακόμιση από το ξεκίνημα της χρονιάς στο Καφτατζόγλιο, ο ΠΑΟΚ πάντως θα είναι έτοιμος και για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, του Champions League, και φυσικά στις υποχρεώσεις του για το ελληνικό πρωτάθλημα. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συνύπαρξη με τον Ηρακλή. Άλλα πολιτήρια θα έχει ο Ηρακλής, άλλα θα έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά και πέρα. Το σημαντικό αυτή την περίοδο, έτσι το βλέπω εγώ, είναι να τελειώσει η χρονιά ιδανικά. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε το πρώτο βήμα για να είναι στο τελικό της 11ης Μαΐου. 99% στο ΆΚΑ, παιδιά. Ούτε στο Κατάρ, ούτε στην Γρυλανδία, ούτε στο Καμερούν, ούτε στην Ακτή Ελεφαντοστού. Στο ΆΚΑ θα γίνει. Θα έχουμε πάλι τα γνωστά συσκέψεις για πόσα εισιτήρια κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά εν καιρό. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα τα Naxos. Η κορυφαία επιλογή που μπορείτε να κάνετε για παπούτσια, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, τσάντες, πάρα πολλά είδη στα ΝΑΚ. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή Μεριστοτέλους είναι έτοιμο εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Πλατεία Αγίας Σοφίας, το παραδοσιακό και το πιο παλιό. Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και κατάστημα και στο Ελευθερίος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Μας έχει στείλει μήνυμα ο φίλος ο Νίκος από τη Μυτιλίνη, που έχουμε να το δούμε καιρό γιατί η Καλονή πλέον δεν είναι στη Super League. Mm-hmm. Να του στείλουμε και εμείς χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Στέλνει χαιρετισμούς και στο Σταύρο. Ρωτάει αν η TV 100 είναι μέσα στην Κοσμοτέ TV. Νομίζω πως είναι μέσα στο μπουκέτο καναλιών της Κοσμοτέ. Νομίζω πως είναι. Μας ακούει κάθε μέρα ο Νίκος. Χαιρετισμούς σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πραγματικά φίλος του ΠΑΟΚ που δυστυχώς η Καλονή δεν είναι στη Super League. Είχε τη χαρά και εμείς μαζί να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ στη Μυτιλίνη. Μαζί μας η Στοίχημαν και σήμερα. Πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Υπάρχει δράση κανονικά και σε πρωταθλήματα. Και η Ισπανία, από ό,τι βλέπω, έχει κανονικά αγώνες. Έχει και στο μπάσκετ πολλούς αγώνες για την Ευρωλίγκα σήμερα και κρίσιμους. Παναθηναϊκός με την Μπουντούσνος, νομίζω, σήμερα και αύριο Ολυμπιακός. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μπαίνετε, παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και live καζίνο είναι όλη τη ημέρα και το σερί, το οποίο επιστρέφει μετά από το παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας. Και το Ρίτσι Καζίνο μαζί μας. Ναι, κυρία Επιθεώρηση. Παρασκευή και Σάββατο, η κυρία Επιθεώρηση, 10 παρατέταρτο, στο θέατρο Βεργίνα. Εγκαίρως κάντε κρατήσεις εισιτηρίων για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Και στα ταμεία του Καζίνο φυσικά όλο το 24ωρο. Και στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία, στο ticketservice.gr. Ρίτζεσι Καζίνο, θέατρο Βεργίνα, η κορυφαία σκηνή της πόλης, κυρία Επιθεώρηση, κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, είναι προαιρετική, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, δεν απαιτείται ως γνωστόν εισιτήριο
εισόδου. Πραγματικά, όσοι δεν έχετε δει την κυρία Επιθεώρηση, κάντε το. Είναι ένα πραγματικό υπερθέαμα και είναι εγγύηση παραστάσεις του Θεάτρου Βεργίνα ότι θα περάσετε καλά. Ξαναλέω, Παρασκευή, αύριο δηλαδή και Σάββατο, 10 παρατέταρτο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, παραδίδουμε σκητάλι στο ανάλυση το By Repress. Τα παιδιά θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 2, όλο το team του Repress έχουν ετοιμάσει και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.